Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αλεξία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Δεν μας πλάκωσε το πάπλωμα. Μην το νομίζετε αυτό. Χρόνια πολλά για όλο τον κόσμο να πούμε και για την αυριανή. Άλλωστε, ναι. Ουσιαστικά το τριήμερο 26, 27, 28 γιορτάζει. Πέραν από το ότι γιορτάζει η Θεσσαλονίκη, εόρταζε ο Άγιος Δημήτριος. Γιορτάζει και ο Ελληνισμός με αφορμή φυσικά το όχι, την επέτειο από το όχι τη 28 Οκτωβρίου του 1940. Βεβαιότατα. Βεβαιότατα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς, σε όλους εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε. Μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV, μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε τώρα ζωντανά από τις σελίδες μας στο Facebook, μας ακούτε από το Live 24 και φυσικά από τα FM 92,2. Στέλνουμε την καλημέρα μας στο Γιώργο Τορασιά και το Βαγγέλη τον Πουγιώτη. Έχουν έργο πολύ. Βαρύ πρόγραμμα. Έτσι, αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω πού θα προλάβουμε και την παρέλαση. Τι μου έλεγες πριν. Κοίτα, Βασίλη μου, σήμερα θα έχουμε έναν εξαιρετικό καιρό. Αύριο όμως. Δεν ξέρω, δεν έρχονται ωραία πράγματα. Έθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Παρασκευή σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Αρχικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων και της Κρήτης θα αναπτυχθούν εφόσεις και θα συμμεθούν βροχές και σποραδικές κατοικίδες, οι οποίες από το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως στην Ανατολική Κρήτη και τα Νότια Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αρχικά έθριος καιρός, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις πρώτα στα βόρεια και στη συνέχεια στα κεντρικά επιρροτικά, στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένιση από το απόγευμα κατά 2 μποφόρ. Η ορατότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας θα είναι τοπικά περιορισμένη. Λοιπόν, για αύριο έχουμε φαινόμενα λίγο περίεργα. Για την Ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Είναι νέο κύμα κακοκαιρίας που έρχεται. Χαλαίο καιρός προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι και συγκεκριμένα ο Γιάννης ο Καλιάνος. Για κάτσε να δούμε και την ανάρτησή του στο Facebook. Μπαίνουμε στη σελίδα του. Να δούμε ακριβώς τι μας γράφει για την 28η και το μεταξύ την ώρα που μπαίνεις. Σου πετάει και 5 σπότ από πάνω. Λοιπόν, παρελάσσεις υποβροχή. Η κακοκαιρία θα είναι express, δεν θα συνοδεύεται από ισχυρά φαινόμενα όπως αυτά που μας έφερε ο Δέδαλος από το πρωί του Σαββάτου και μέχρι το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Ο καιρός θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας. Άστατος, έλα μου, εντάξει. Ίσα για να ταλαιπωρήσει τα παιδάκια. Ναι. Αλλά και σε περιοχές των Επτανήσων, οι βροχές που θα εκδηλωθούν θα είναι κυρίως τοπικές και όχι γενικευμένες και κατά βάση δεν θα προβληματίσουν. Το αρνητικό όμως είναι ότι πολλά από τα φαινόμενα στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας αλλά και τοπικά στα Δωδεκάνησα θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια των παρελάσεων. Δηλαδή, μας περιμένει, ξεκινάει η παρέλαση, τσουμ, θα αρχίσει να βρέχει. Λοιπόν, στέλνουμε καλημέρες. Καταρχήν να πούμε ότι άνοιξε χθες το Boutique Music Cafe Restaurant στη Λεωφόρο Αμαλίας και Μεγάλος Δρόμος στο Ναύπλιο. Ένας πραγματικά εξαιρετικός χώρος, ίσως από τα top 3 της περιοχής μας, θα ήθελα να πω. Ευχόμαστε καλές δουλειές στον Δημήτρη τον Ηλιόπουλο. Βέβαια που είχε και τη γιορτή του εχθές. Ήταν εξαιρετικό σημείο της πόλης. Χθεσινό το opening. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Έτσι. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, στέλνουμε καλημέρα στα φυτώρια Στέλιου Σταματάκου. Στη Λακωνία με κοιτάς. Γιατί μιλάς. Στο Στέλιου Σταματάκου στη Λακωνία. Παιδί μου, κοιτάζω για τον καλεσμένο. Για τον καλεσμένο μας. Όπου να είναι θα έρθει ο Δημήτρης ο Κοστούρος. Τίποτα άλλο σκεφτόμουν. Δήμαρχο Ναυπλίου, θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά κοντά μας, τον περιμένουμε. Θέλουμε καλημέρα λοιπόν στην όμορφη Λακωνία, στα φυτώρια Στέλιου Σταματάκου, 35 χρόνια πείρας, με δέντρα που θα παραλάβετε από εκεί πάντα με πιστοποιητικό καλής υγείας, διαβατήριο υγείας. Στέλνουμε καλημέρα στο εκτό Ανατολικής Πελοποννήσου Ταραντήλη. Στο 16-11 κλείνουμε το ραντεβού μας για τον τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου και αφού φουλάραμε το αυτοκινητό μας από τον Δημήτρη Νίτη, που και αυτός γιόρταζε χθες, του ευχηθήκαμε τα χρόνια πολλά, στην Αιγαία Ελεούσα στο Ναύπλιο, με την εγγύηση Coral Gas για το υγραέριο.
Δινόμαστε από το επώνυμο Fashion σε δύο καταστήματα. Άργους 49 και Δανάου 15 στο Άργος. Δανάου 15 και 49 Άργους στο Ναύπλιο. Για όλες τις ώρες, για όλες τις ημέρες, για κάθε περίσταση, εκεί θα βρούμε και νούμερα και σχέδια και ηλικίες και όλα εκεί στο επώνυμο Fashion. Καλημέρα στο Mentor Bar & Grill και στην πλατεία Συντάγματος στο Ναύπλιο. Και ο Δημήτρης είχε την τιμητική του εχθές. Μια πραγματικά εξαιρετική βραδιά για όλους όσους γιόρταζαν. Ο διαγωνισμός στο 360 Grill Dining & Wine Bar, τη σελίδα στο Facebook, τρέχει μέχρι και τέλος του μήνα, μέχρι και τη Δευτέρα δηλαδή. Κάνετε like, κοινοποίηση της ανάρτησης που θα δείτε για τον που αντιστοιχεί στο διαγωνισμό. Γράφετε ένα σχόλιο ποιο είναι το φαγητό που σας εντυπωσιάζει περισσότερο από το νέο μενού. Πέφτουν και τα μαλλιά πάνω στο μικρόφωνο. Από το νέο μενού του 360 και κερδίζετε 50 ευρώ δώρο επιταγή, την οποία μπορείτε να την εξαργυρώσετε αμέσως στο εστιατόριο του 360. Την καλημέρα μας στο ξένον καφέ επίσης στην πλατεία Συντάγματος, σε μια πάρα πολύ όμορφη ομάδα που συνεχώς εξελίσσεται. Καλημέρα στο εστιατόριο Αραπάκος και τον Έγκρο Espresso Bar, στην GD Energy Solutions Μεγάλου Αλεξάνδρου και ανάλυση ένα στο Ναύπλιο, ακριβώς απέναντι από τον ΕΟΠΗ. Μειώνουμε το λογαριασμό της ΔΕΗ. Ξεκινάμε σιγά σιγά με λαμπτήρες LED. Βλέπουμε μια μείωση γύρω στο 80% και σε περίπτωση που θέλουμε να ξεφύγουμε και εντελώς από τη ΔΕΗ, υπάρχουν λύσεις με αυτονομίες, υπάρχουν λύσεις με κάμερες ασφαλείας, υπάρχουν λύσεις με συναγερμούς. Όλα εκεί λοιπόν, Μεγάλο Αλεξάνδρου και ανάλυση ένα στο Ναύπλιο, ακριβώς απέναντι από τον ΕΟΠΗ. Μας ακούτε με τον τέλειο ήχο και την απόλυτη ποιότητα από το Sound Perfect Μακρυγιάννης, Ναυπλίου 196 στο Άργος. Οτιδήποτε αφορά το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου σας, ειδικές κατασκευές για το αυτοκινητό σας, μπαταρίες, GPS, φώτα ξένων, συναγερμούς, αλλά και αντιλιακές μεμβράνες, Ναυπλίου 196 στο Άργος. Κλείνουμε το ραντεβού μας για τη μεσοθεραπεία προσώπου, 2752-023-423, από εξειδικευμένους αισθητικούς, στο Apple Center φυσικά, που αλλού. Και στέλνουμε καλημέρα στο O'Nail, εκεί που φροντίζουν το μανικιούρ και το παιδικιούρ μας. Να σας πούμε και από τον αέρα ότι αυτή την εποχή δίνονται ευκαιρίες, επαγγελματικές ευκαιρίες στο O'Nail. Όσες από εσάς ειδικεύεστε στο μανικιούρ, παιδικιούρ, γενικότερα στην αισθητική γύρω-γύρω από όλο αυτό το αντικείμενο που το O'Nail δραστηριοποιείται, μπορείτε να απευθυνθείτε στο O'Nail και γιατί όχι, μια θέση να σας ανήκει. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Λέξης Μαντά. Ποτέ δεν είναι αργά για μια ξένη γλώσσα. Μια γλώσσα ποτέ δεν είναι αρκετή. Την καλημέρα μας στη Φανή Μαντά και τμήματα ενηλίκων. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Βασίλη μου, να πάμε. Έχω μείνει αποσβολωμένος. Από ποιο? Από αυτό που μου είπες πριν ξεκινήσουμε. Όχι από αυτό. Καλά. Έχω μείνει αποσβολωμένος. Μάλιστα. Για πάμε. Διαβάζω, έχω μπροστά μου το μήνυμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε χθες στην Θεσσαλονίκη με αφορμή την εορτή της πόλεως. Ναι. Και μίλησε σε εκδήλωση που έγινε προς μίλησε. Τη Λίμπο. Ναι, στην Λέσχη Αξιωματικών, νομίζω έγινε. Ναι, στη Λέσχη Αξιωματικών Φουράς Θεσσαλονίκης. Προς τη Λίμπο από τον διοικητή του Τρίτου Σώματος Στρατού, τον αντιστράτηγο Δημήτριο Μπίγκο. Μπίγκο. Διάβασα, έχω το κακό έτσι συνήθεια να διαβάζω λίγο τι λένε. Πραγματικά. Το αντέχεις. Δεν ξέρω. Είσαι δυνατός. Πολλά όχι βλέπω εδώ για το λέει ο κ. Παυλόπουλος και υπέτυχος του όχι και για εμάς τους Έλληνες το όχι, η ελευθερία είναι υπαρξιακή κτλ. Ανυποχώρητο όχι, γι' αυτό θα λέμε πάντα ένα ανυποχώρητο όχι. Τώρα που έχει πει όχι ο κ. Παυλόπουλος δεν το γνωρίζω, να μας το πει και εμάς. Αλλά αυτό που με προβληματίζει είναι το εξής. Όσο είμαστε αποφασισμένοι, λέει, να μην επιτρέψουμε σε κανένα να επιβολεύεται σύνορα, έδαφος και κυριαρχία. Άλλο τόσο όταν και οι γείτονές μας έχουν την ίδια νοοτροπία, είμαστε έτοιμοι να τίνουμε χείρα φιλίας, χείρα καλής γειτονίας, να συμπράξουμε μαζί, να δημιουργήσουμε ειρηνικά. Λέμε στους γείτονές μας ότι δεν επιβουλευόμαστε κανέναν. Δεν διεκδικούμε σπιθαλμή γης από κανέναν, αλλά δεν παραχωρούμε και σπιθαλμή γης. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, εμείς δεν διεκδικούμε να ελευθερωθεί η κατεχόμενη έτσι παράνομα Κύπρος από τους Τούρκους. Κύριε Πρόεδρε, δεν διεκδικούμε. Ωραίο. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Είμαστε, λέει, αποφασισμένοι να τίνουμε τη χείρα φιλίας. Παρακάτω, λέει, για την Τουρκία. Ξέρουμε τα προβλήματα που περνάει ο τουρκικός λαός και είμαστε εδώ και το έχουμε αποδείξει ιστορικά. Θέλουμε το Αιγαίο να είναι η θάλασσα της ειρήνης. Θέλουμε το Αιγαίο να μας ενώνει. Θέλουμε η Τουρκία να διατηρήσει την ευρωπαϊκή της προοπτική. Είμαστε σε κάποια πράγματα ανυποχώρητοι. Σε κάποια πράγματα είμαστε ανυποχώρητοι, γιατί σε κάποια άλλα έχουμε υποχωρήσει. Το διευκρινίζουμε κιόλας ότι σε κάποια πράγματα είμαστε ανυποχώρητοι, όχι σε όλα. Είναι αδιανόητο να υπάρξει φιλία και καλή γειτονία, αν δεν υπάρχει πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
πού υπάρχει σεβασμός του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία και πλήρης. Εγώ φοβούμαι όταν λες ότι δεν διεκδικούμε τίποτα, φτάνεις στο σημείο να χάνεις πολλά. Είναι αυτονόητη, θεωρώ, υποχρέωση της Ελλάδας. Δεν θα πάω τώρα για Ανατολική Ρωμινία και. Είναι αυτονόητη υποχρέωση της Ελλάδας να διεκδικεί τελευτεριά της κατεχόμενης Κύπρου. Και είναι, θεωρώ, κρίμα, με κάθε σεβασμό, να ακούμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μας λέει πως δεν διεκδικούμε τίποτα. Δεν διεκδικούμε τίποτα. Δεν διεκδικούμε την ελευθεριά της κατεχόμενης Κύπρου. Όχι. Κύριε πρόεδρε της Δημοκρατίας, δεν διεκδικούμε τίποτα ως ελληνισμός. Ο Ερντογάν λέει, και χωρίς του φεγγιά βλέπετε, αμόλυσε 100 πράκτορες στη Θράκη, που κάποιοι από τους οποίους είναι στη Βουλή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ντυμένοι βουλευτές και αμείβονται και κάνουν προπαγάνδα, αμόλυσε 100 πράκτορες και βλέπετε τι κατάσταση έκανε στη Θράκη. Και εμείς λέμε όχι, πού λέμε όχι, πώς είπαμε όχι. Όχι. Λυπούμε πραγματικά που διαβάζω μόνο μεγάλους λόγους και μεγάλα όχι τάχα μου που λέμε και δυστυχώς δεν το βλέπω. Πραγματικά θα περίμενα μεγαλύτερο μέτρο. Και αν μη τι άλλο να είναι πιο προσεκτική, δεν ξέρω. Λυπούμε πραγματικά για μένα, περίμενα άλλο να ακούσω από αυτή την ομιλία. Περίμενα, λέω. Μην ξεχνάμε ότι μιλούσε και ήταν καλεσμένος ο Τρίτο Σώμα Στρατού. Τον άκουγε όλη η Ελλάδα φυσικά. Φαντάζομαι τον άκουσαν και πολλοί αξιωματικοί. Δεν μπορεί να λέμε δεν διεκδικούμε τίποτα. Δηλαδή, φτιάξαμε δίκαιο στο ότι χάσαμε την Κύπρο. Έτσι. Τελείωσε αυτή η υπόθεση. Είναι μια χαμένη υπόθεση για μας. Ή μήπως, μα μιλάει για σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Μα το διεθνές δίκαιο έχει καταδικάσει επανειλημμένος στην τουρκική κατοχή. Και εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα. Φαίνεται ότι δεν συμφωνεί ο πρόεδρος ο αγαπητός. Η Κύπρος κοίται τόσο μακράν, δηλαδή στην Κύπρο τι μέναν στην Κύπρο. Ξέρω εγώ, μένανε Πακιστανοί, μένανε Σκιμόοι. Δεν κατοικούν από αρχαιοτά των ετών Έλληνες. Δεν είναι κομμάτι του ελληνισμού. Δεν είναι κοιτίδα του ελληνισμού. Πραγματικά, λυπάμαι πραγματικά. Και διαβάζω μεγάλες δηλώσεις για το όχι, σαν να το είπαν οι πολιτικοί μας το όχι. Δεν λέω εγώ και από τον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γενικά από τα κόμματα, δηλώσεις, ένας δεν έχει το θάρρος να πει ότι αυτό το έρμο το όχι το είπε ο Άγιος Μεταξάς. Δεν ακούω πουθενά αυτό το όνομα. Υπόθηκε από μόνο του το όχι. Το είπε ο Τσίπρας, το είπε ο Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, το είπε ο Παυλόπουλος. Το είπε κάποια ώρα τη δύναμη. Το είπε ο Μουσολίνη μόνος του στον εαυτό του, σαν να μην υπήρξε ο Μεταξάς. Δεν ξέρω τόσο πολύ γιατί τους χαλάει τη σούπα. Αλλά δεν υπάρχει καμία αναφορά, βρε παιδιά, σε αυτόν τον άνθρωπο. Λες και δηλαδή εκείνη την ώρα ήταν, ξέρω εγώ, άμα Μεταξάς έλεγε ναι, ήταν αυτονόητο ότι το όχι θα έρθει ουρανοκατέβατο. Λυπάμαι πραγματικά. Καλό είναι να μελετήσουν λίγο κάποια πράγματα. Δεν τα έχουν μελετήσει. Υπάρχει. Μάλλον τα έχουν μελετήσει και τα ξέρουν, αλλά τι να πούν τώρα, να συγκρίνουν αυτούς με Μεταξά, να συγκρίνουν αυτούς με εκείνη την πολιτική περίοδο. Αλλά δεν μένω να στέκομαι τόσο σε αυτό. Στέκομαι στο ότι θα περίμενα από τον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος εκφράζει τα δίκαια του ελληνισμού, οφείλει να εκφράζει τα δίκαια του ελληνισμού, σε κάθε τόνο και με κάθε ευκαιρία να καταγγέλει το έγκλημα που γίνεται στην Κύπρο εις βάρος του ελληνισμού, το έγκλημα που ξεκίνησε από, θεωρώ εγώ, από τη συνθήκη Ζηρίχη Λονδίνου, αλλά στη συνέχεια προχώρησε και με την εισβολή του Ατήλα σε δύο φάσεις. Είναι πραγματικά κρίμα να ακούμε ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα. Δηλαδή η Ελλάδα είναι ένας καρπαζόης πράκτορας, ο οποίος δεν διεκδικεί τίποτα. Απλά δεν παραχωρεί και τίποτα. Αυτό, όπως λέει, είπε ο πρόεδρος, δεν παραχωρούμε τίποτα. Όταν δεν διεκδικεί τίποτα όμως, πολύ φοβούμαι ότι έρχεται η ώρα που παραχωρείς πολλά. Και έχουμε ανοιχτά μέτωπα και στο Αιγαίο. Ναι, θάλασσα φιλία στο Αιγαίο. Βλέπετε να είναι καμιά θάλασσα φιλία στο Αιγαίο από την απέναντι πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, λόγια πολλά βλέπω. Για όχι μεγάλα ακούω που δεν είπε ποτέ κανένας. Και έργα δεν βλέπουμε. Και εν πάση περιπτώσει, έργα δεν βλέπουμε. Στέλνουμε καλημέρα λοιπόν στο πέραμα, στον Πειραιά, στον υπέροχο Πειραιά, στον Γιώργο Δοσοπηλιάδη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνουμε καλημέρα στη Μαρία Τιμιτζινίκου. Καλημέρα, Μαρία μου. Στέλνουμε καλημέρα στο Φίλο του Σολομονίδη. Καλή σας ημέρα. Δυστυχώς επτοχεύσαμε. Γράφει ο αγαπημένος μας φίλος. Ο Γιώργος Σελής, ο πατέρας Γιώργος Σελής. Καλημέρα. Καλημέρα στον Σπύρο τον Φωτιάδη. Καλημέρα, παρακαλώ. Ξέρετε ότι έχετε το ελεύθερο, μπορείτε να έρθετε να κάτσετε τα μικρόφωνα, τα ξέρετε. Είστε σε πλήρη άνεση, είμαστε στον αέρα. Μόλις κατέφτασε και ο καλεσμένος μας, ο Δημήτρης ο Κοστούρος. Ελαφρώς ετεροχρονισμένες ευχές για την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά. Εχθές το ανακοινώσαμε και είπαμε. Γιάννη, γι' αυτό δεν το. 40 μέρες γιορτή. Εχθές ανακοινώσαμε και είπαμε ότι δεν θα πούμε ζωντανά στον αέρα στον Δήμαρχο χρόνια πολλά. Θα τον έχουμε εδώ όμως αύριο και περίμεναν όλοι πώς και πώς. 40 μέρες.
Καλή σας ημέρα, λοιπόν. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές, τηλεθεατές. Φαντάζομαι ότι χθες ήταν η μέρα σας, είμαι σίγουρη μάλλον. Δεν θα πρέπει να απολαύσετε τους καλεσμένους σας. Απόλαυσα όμως όλο αυτόν τον κόσμο που με, ακριβώς, απόλαυσα όλο αυτόν τον κόσμο που επικοινωνούσε με κάθε τρόπο. Και εκτός από το κινητό, έτσι, σίγουρα, έχει... Facebook, Instagram, όλα. Όλα, όλα. Αυτό είναι, αυτό. Ακόμα είναι. Δεν έχουμε τελειώσει τη διαδικασία των απαντήσεων. Είμαι σίγουρη. Νομίζω θα την ολοκληρώσω σήμερα κάποια στιγμή προς το μεσημέρι. Έτσι. Είναι σίγουρο να τους ευχαριστήσω και όλους, γιατί δεν έχω κάνει ούτε να γράψω αυτό το κλασικό στο Facebook. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές. Και τον καθένα ξεχωριστά. Έτσι, μπράβο, και ναι, ναι, με κάνατε και αισθάνθηκα. Copy-paste. Ναι, αυτό όμως πραγματικά είναι μια εκδήλωση τουλάχιστον να το πω ενδιαφέροντος για να μην πω κάποιο άλλο συνέστημα. Το οποίο μετράει πάρα πολύ. Σαφέστατα μετράει. Είναι πολύ σημαντικό. Σαφέστατα. Είμαστε εδώ λοιπόν μαζί, παραμονή της 28ης Οκτωβρίου. Μία ημέρα την οποία εμείς την αναλύσαμε πάρα πολύ χθες με τον Τάσο το Χατζή Αναστασίου. Είχαμε τη χαρά να τον έχουμε εδώ κοντά μας, τον διδάκτορα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ ποτέ δεν μπορούμε να την αναλύσουμε. Αλλά πες πιστεύω, όσο μιλήσαμε για τεχνικά θέματα σε εισαγωγικά της ιστορίας. Αφιερώσαμε μία ολόκληρη ώρα, έτσι. Ο πολλής κόσμος δεν ξέρει. Δεν σας άκουσα χθες. Όμως πολύ σωστά είπατε ότι δεν μπορούμε να την αναλύσουμε πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να γίνονται οι κατάλληλες ομιλίες στα σχολεία. Έτσι ώστε κάποιο παιδί από την πρώτη δημοτικού που αρχίζει και ακούει πράγματα μέχρι την τρίτη ηλικίου, για την ηλικία του κάθε φορά, να έχει και μια άλλη πλευρά. Πόσο σημαντικό για να μπορέσει να διαμορφώσει και αυτό άποψη και μετά στην ενήλικη ζωή του φυσικά θα διαβάσει ό,τι θέλει, φυσικά θα πάρει ό,τι πληροφορίες θέλει για να διαμορφώσει και την τελική του άποψη. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να γίνονται αυτές οι ομιλίες και το λέω αυτό με την δική μας πρόθεση για μια άλλη ημέρα πολύ σημαντική που είναι η 27η Σεπτεμβρίου, ημέρα της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια, να γίνει ημιαργία, να γιορτάζεται παντού με ομιλίες στα σχολεία. Είναι πολύ λυπηρό. Θα το εισηγηθείτε, εννοείται, ποτέ με δική σας. Ήδη θα γίνει μια επιστολή και θα γίνει και προς την Προεδρία της Δημοκρατίας εκεί που πρέπει να απευθύνεται κάποιος. Είναι πολύ λυπηρό κάποιες στιγμές να βλέπεις ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν. Απλά δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν. Δεν είναι ευθύνη τους αυτό. Δεν έχουμε κάνει τίποτα εμείς για να γνωρίζουν. Όταν δεν καταλαβαίνει κάποιος γιατί κάνουμε τόσο μεγάλη γιορτή για τον Καποδίστρια και δεν έχει εντρυφήσει, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει Έλληνας αυτή τη στιγμή που να μην γνωρίζει βήμα-βήμα την πορεία του Καποδίστρια και γιατί πλέον τον θεωρούμε τον κορυφαίο Έλληνα πολιτικό, σε εισαγωγικά θα το βάλω το πολιτικό, γιατί είναι προσωπικότητα πλέον και όχι σωστά. Είναι διεθνής προσωπικότητα. Το πολιτικός λίγο τον βάζει σε μια κατηγορία που δεν νομίζω ότι του ταιριάζει. Ναι, γιατί το έχουμε συνδέσει το πολιτικός με το σημερινό, ίσως. Κάπως έτσι, με το πολιτεύω, με το μικροψηφίζω, με το κάνω. Μικροκομματικά κτλ. Δεν ήταν αυτό ο Καποδίστρια. Αν και υπήρξε πολιτικός άνδρας. Και μεγάλη ευρωπαϊκή, για να μην πω παγκόσμια, προσωπικότητα. Και αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί. Τα παιδιά μας λοιπόν μπορεί να βλέπουν έναν Ανδριάτα στο ναύπλιο, δεν γνωρίζουν όμως ακριβώς γιατί τον έχουμε φτιάξει και δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες. Εκεί είναι της εκπαίδευσης, της παιδείας ο ρόλος. Κάποια πράγματα για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για μας, για το καλύτερο αύριο το δικό μας. Όχι απλά για να έχουμε μια γνώση του πότε δολοφονήθηκε, αν το σκότωσε ο Πετρόπεης ή ο δεν ξέρω ποιος. Πρέπει να βγάζουμε άλλα διδάγματα. Είναι πολύ σωστό. Αυτά τα γεγονότα. Δεν μπορείς ποτέ να τα εξαντλήσεις. Αλεξία, να πάρουμε μια μικρή ανάσα, να πάρει και ο Δήμαρχος μια ανάσα, επειδή είναι μόλις ήρθε στο στούντιο και να μπούμε στην κουβέντα μας σε πολύ λίγο. Τι λες, βεβαίως, είναι και 33. Βεβαίως. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ ευτυχώς ότι πρόλαβα να κάνω και όλες τις αναρτήσεις μου, είμαι κομπλέ. Και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά εδώ μαζί, όλοι μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Ντρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί».
39 λεπτά μετά τις 9, εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε τώρα ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live 24 και φυσικά από το FM 92,2. Κοντά μας ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτρης Κοστούρος. Παραμονή της 28ης Οκτωβρίου. Έχουμε γιορτές στα σχολεία, φαντάζομαι. Δεν νομίζω να τις έχουν απαγορεύσει κι αυτές. Και σε λίγο νομίζω θα γίνουν. Είναι προαιρετικές ή είναι. Α, γίνονται, εντάξει. Να μην είμαι πολύ κακιά σήμερα, δηλαδή. Εντάξει. Όχι, γίνονται. Έχω ένα βέβαια. Γιορτές, θα εκφωνηθούν και οι λόγοι στα σχολεία. Αύριο γιορτάζει φυσικά. Γιορτάζουμε από σήμερα, είπαμε, είμαστε το τριήμερο. Θα γίνει και μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και μαθητική. Μάθος, και μαθητική, και μαθητική παρέλαση φυσικά, στον Ναύπλιο. Η οποία δυστυχώς είναι προαιρετική. Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχει πάντα και συμμετοχή. Υπάρχει συμμετοχή. Μπορεί να είναι προαιρετική, αλλά εντάξει, τουλάχιστον στην επαρχία και στην περιοχή μας. Υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχει ανεπτυγμένο το αίσθημα. Δεν γίνεται με το ζόρι δηλαδή, πώς να το πω. Θέλουν τα παιδιά και οι οικογένειες να συμμετέχουν. Πάμε λίγο στον Δήμο Ναυπλίων. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδρυυση. Είχαμε κάποια νέα, κάποιες εξελίξεις, έστω και με καθυστέρηση, το ξέρετε κι εσείς καλύτερα, για τον πρώην Δήμο Μηδέας. Πώς είναι εκεί η κατάσταση, ο κόσμος περιμένει το νερό, έχει νερό καταρχήν πλέον, πόσιμο. Έχει νερό, έχει έρθει το νερό για την Αγία Τριάδα και το Παναρίτη, έχουν γίνει δοκιμές, έχουν ήδη γίνει έλεγχοι στα δίκτυα. Νομίζω είναι θέμα ημερών πλέον και ίσως περισσότερων ημερών. Για να πάει και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα, όπως είναι το Ανιφί, το Πλατανίτη, όχι το Μάνεση, γιατί είναι σε μια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Νομίζω ότι πολύ σύντομα και η Πουλακίδα, πολύ σύντομα θα έχουν και τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα. Mm-hmm. Αλλά είμαστε πλέον στο τελείωμα και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Νερό έχει έρθει, έχει ελεγχθεί και όλα βαίνουν καλώς. Παράλληλα να πούμε ότι επειδή είναι ζωντανή η εκπομπή και την βλέπετε τώρα, δεν υπάρχουν μοντάζ και τέτοια και τα γνωρίζετε. Όσοι θέλετε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στον Δήμαρχο, μπορείτε να το κάνετε ελεύθερα. Με μία μικρή διαφορά όμως, αν δω τη Μαρία Πενταριώτη, ας πούμε, να μου στέλνει ερώτηση, δεν θα τη θέσω. Γιατί όταν μιλάτε στον Δημήτρη Κοστούρο, ξέρετε σε ποιον μιλάτε. Μη μου στείλει η Μαρία Πενταριώτη ή ο Τάκης, ξέρω εγώ, Θεοχάρης που μου γράφει όλος εδώ. Λοιπόν, θα θέλουμε αληθινά προφίλ και θέλουμε πραγματικές ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νοέμβριος είναι μήνας που γιορτάζει το Ναύπλιο. Γιορτάζει. Να, λέγαμε τώρα για ιστορία. Είπαμε για τον Καποδίστρα για παράδειγμα. Και αν έχει λόγο να γιορτάζει το Ναύπλιο για την άλωση του Παλαμιδιού. Βέβαια. Μεγαλύτερη γιορτή. Πολύ μεγάλη γιορτή. Την έχουμε συνδέσει φυσικά πέρα από την ιστορική διάσταση που έχει και με μεγάλους. Πλέον έχει καθιερωθεί ως μεγάλος αγώνας δρόμου. Όχι μόνο δρόμο, αντοχής, γενικότερα ο Παλαμίδιος Άθλος. Θα το δούμε και φέτος. Και τι καινούργιο μπορεί να έχουμε. Ο Παλαμίδιος Άθλος είναι ένας ειδικός αγώνας. Στην ουσία έτσι τον λένε. Και είναι ένας extreme αγώνας. Γιατί είναι κάτι μόνο για συγκεκριμένους που έχουν προετοιμαστεί για να δοκιμάσουν κάτι ακραίο. Είναι μια ακραία δοκιμασία το να ανεβαίνει στα σκαλιά και να γυρνάς τρέχοντας και μάλιστα με συναγωνιστικό χαρακτήρα. Αλλά εμάς. Το βασικό μας μέλημα εκεί είναι η ανάδειξη του κάστρου, το οποίο είναι συνδεδεμένο απόλυτα και με την ελληνική ιστορία, δεν το συζητάμε, αλλά με την πόλη. Αναδεικνύοντας το κάστρο, αναδεικνύεις την πόλη. Αυτό είναι το βασικό μας, ο βασικός μας στόχος και από ό,τι είδα και με όλη αυτή την εκδήλωση που έγινε και είχαμε και Media Day, δηλαδή δημοσιογράφους από Αθήνα, οι οποίοι είχαν έρθει, έχει κάνει την αίσθηση που θέλαμε να κάνει. Ο τύπος, ο ελληνικός, θεωρεί ότι ο Παλαμίδιος Άθλος θα βγάλει την πόλη στο εξωτερικό πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη διοργάνωση. Mm-hmm. Γιατί είναι κάτι μοναδικό και η μοναδικότητα παίζει πάντα ρόλο. Έχει μόνο 2 χρόνια, συνέχιση του Παλαμίδιου Δρόμου, 35 χρόνια. Δεν θέλω να ξεχνάω ποτέ ότι κάποιοι άνθρωποι, η Ναυτική Ένωση Αργολίδας, ας πούμε, κράτησε πάρα πολλά χρόνια ζωντανό τον Παλαμίδιο Δρόμο, ο οποίος έδωσε μια τρομερή παράδοση στους ναυπλείς. Τα παιδιά μάθαμε να τρέχουμε τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μας, γιατί είναι οδυνηρό. Να τρέχει στον Παλαμίδιο Δρόμο. Είχαμε τρέξει σαν μαθητές και όλοι οι υπόλοιποι έτρεξαν μετά και στο 10.000 που έκανε. Αυτά είναι κατορθώματα στην ουσία, γιατί δίνει μια ζωή 35 ετών, 37 πλέον, σε μια ημέρα δίνοντάς την αθλητικά. Και το πήγατε ένα βήμα πιο πέρα. Μετά. Αυτό θέλουμε, να πάμε πολλά βήματα πιο πέρα και να βγούμε και στο εξωτερικό έτσι όπως θέλουμε. Μας δίνουν τη δυνατότητα γιατί οι εικόνες είναι καταπληκτικές και
αν και υπάρχει ο καιρός, ο οποίος είναι πάντα ένα πρόβλημα για την 9η Νοέμβριο, ναι, η extreme φύση του αγώνα δεν φέρνει πρόβλημα σε κανέναν, γιατί όλοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν το πάνω και να δώσουν παραπάνω τις δυνάμεις τους. Πέρσι έβρεχε και είχε τρομερή συμμετοχή και είχε τρομερό παλμό. Ήταν ένα τεστ για αυτόν τον αγώνα η περσινή χρονιά. Μπορεί να μην ανεβάσαμε drone για να έχουμε ένα βιντεάκι καλύτερο από πρόπερση, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεπαν, όμως ήταν καταπληκτικό. Είναι μια μέρα που για μας είναι όλη η λαμπρότητα της πόλης και έτσι θέλουμε να την καθιερώσουμε. Έχετε την καλημέρα από το Ντουμπάι, από την Μπένι Τζανή και έχετε την καλημέρα την από καλημέρα την μου. Κύπρο, όπου σας στέλνουν και τα χρόνια τους πολλά. Ευχαριστώ καλημέρα πολύ στο Δήμαρχο Μαρία Μιτζινίκου. Επόμενη καλημέρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα τη δική μου και στη Μαρία. Με δεδομένο ότι είχατε πει εδώ σε αυτό το βήμα, όχι σε ένα από το χρόνο, την προηγούμενη φορά νομίζω που είχαμε μιλήσει, μας είχατε πει ότι στρατηγική σημασία στόχος για την πόλη είναι η δημιουργία του λιμένα. Έτσι, η αναβάθμιση, η εκβάθμιση κτλ. Πριν από 2-3 μέρες είχαμε τη χαρά να έχουμε εδώ να φιλοξενούμε τον λιμενάρχη ναυπηγείου, τον κύριο Μαρίνο, ο οποίος μας είπε. Τον οποίο τον έχουμε ότι... και κοντά μας, μας παρακολουθεί. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε λιμενάρχα. Ότι κάθε χρόνο είναι υπάρχει το θετικό ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από εταιρείες. Σταδιακά, αυτά δεν μπορούν να γίνουν με τη μία, αλλά σταδιακά κάνουμε βήματα, σταθερά βήματα μπροστά. Μας είπε για παράδειγμα ότι για τον χρόνο μπορεί να έχουμε λιγότερες αφίξεις πλοίων, αλλά έρχονται σημαντικά μεγαλύτερα πλοία. Έτσι. Άρα έχουμε στην ουσία μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Επιβατών μάλλον, που θέλουμε να γίνουν και επισκέπτες. Και μας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Σωστά. Η ποιότητα, να μην το βάλουμε, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούμε να το βάλουμε. Εντάξει, ναι, σωστά, η οικονομική τους κατάσταση, να το πω. Έτσι, ναι, κρουαζιέρα από κρουαζιέρα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ποιότητα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ποιότητα σαν δυνατότητα. Η δυναμική. Οικονομική. Εντάξει, για να μην βάζουμε τέτοια χαρακτηριστικά στους ανθρώπους. Διάβαζε για παράδειγμα και το αναφέραμε την πρώτη στιγμή εδώ ότι η Celebrity, νομίζω, η Celebrity Cruises έχει προγραμματίσει για το 2019 ένα μεγάλο πλοίο, το οποίο πάει σε λιμάνια όπως το Μοντεκάρλο, Βαρκελόνη, Σαντορίνη. Τέλος πάντων, σε προορισμούς παγκόσμιας εμβέλειας, βάζει μέσα και τον ναύπηγο. Είναι πολύ σημαντικό. Θα το δούμε στο νέο λιμένα της πόλης, μάλλον στον αναβαθμισμένο, στο σημαντικά αναβαθμισμένο. Δεν θα βάλω πάλι χρονοδιάγραμμα. Όμως θα πω ότι. Γιατί είναι κάποια πράγματα που ο κόσμος δεν έχει κατανοήσει. Και δεν έχει κατανοήσει γιατί έχει άλλα πράγματα που προσπαθεί να κατανοήσει και να υπολογίσει όλοι αυτοί οι φάκελοι που έρχονται στο σπίτι του. Πώς πρέπει με κάποιο τρόπο να διαφετηθούν. Είναι το βασικό του πρόβλημα. Έχουν μπει κάποια κάγκελα στο λιμάνι, τα οποία ήταν μέσα στο έργο της αναβάθμισης του λιμένα. Αυτά τα κάγκελα έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του κώδικα ασφαλείας. Πιστοποιημένα αυτή τη στιγμή το λιμάνι μας είναι ασφαλές. Η αύξηση του γιώτιν έχει να κάνει σε μεγάλο ποσοστό και με αυτό. Το ότι πλέον έχουμε μπει στο καλεντάρι τέτοιων εταιριών, αλλά και στη συζήτηση τέτοιων εταιριών, νομίζω αποδεικνύει περίτρανα ότι το λιμάνι είναι κάτι το οποίο έχει πολύ δρόμο και πάντα προς τα εμπρός. Πάντα προς τα εμπρός. Έχουν βοηθήσει όλοι, δεν είναι one man show, το ξαναλέω. Και ο λιμενάρχης έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Και όλες αυτές οι σχέσεις που ο καθένας μπορεί να έχει, και η πόρτα μας είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε θέλει να βοηθήσει. Αυτό το λέω και το δηλώνω, γιατί υπάρχει το δυναμικό του ναυπλίου που είναι οι άνθρωποι του. Οι ανθρώπινοι πόροι, όσο και αν φαίνεται λίγο ξύλινο, δεν είναι καθόλου ξύλινο. Όταν κάποιος, έχουμε πολύ σημαντικούς ανθρώπους στο ναύπλιο, οι οποίοι είτε τώρα είναι στο ναύπλιο, είτε είναι στην Αθήνα, είτε πολλές φορές είναι και στο εξωτερικό. Αυτοί όλοι, αν θελήσουν να βάλουν τις δυνάμεις τους, τα χαρακτηριστικά τους, στην υπηρεσία της πόλης, του Δήμου, τότε θα κάνουμε θαύματα. Σε αυτό λοιπόν το τομέα και κυρίως στις δημόσιες σχέσεις, έχουμε κάνει τρομερά βήματα με τις εταιρείες στην Αθήνα. Το ότι η Celebrity Cruises φέρνει αυτή τη στιγμή πλοίο εδώ και μόνο στο ότι θα βλέπει κάποιος το ναύπλιο δίπλα σε αυτά τα μεγαθύρια που αναφέρατε, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο ρόλο έχει. Προχθές είχε μια γιορτή με τα καταμαράν. Την αναφέρατε, δεν ξέρω, δεν άκουσα. Βεβαίως. Κάποιος θεωρεί ότι ήταν ένα πανηγυράκι. Έως. Είναι πολύ μακρύ ανοιχτωμένος αν πιστεύει ότι έρχονται εδώ 400 άνθρωποι, ίσως και λίγο παραπάνω με τα βοηθητικά πρόσωπα, οι οποίοι κάθονται 2-3 μέρες μετά από έναν αγώνα που είναι για κάποιους που το βαλάντιό τους είναι πολύ υψηλό, πολύ να το πω ψηλό, έτσι. Δεν είναι για μένα και για εσάς να πάρουμε καταμαράν και να αρχίσουμε ακόμα βόλτες Οκτώβρη στο Αιγαίο. Έρχονται στην πόλη.
Η πόλη παίρνει τρομερή δημοσιότητα παγκοσμίως, γιατί τα πληρώματα είναι ξένα. Γίνεται, κατεβαίνουν 400 άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλω να μετρήσω τον κόσμο με ευρώ. Η κατάντια μας είναι ότι μετράμε πλέον την ανθρώπινη παρουσία σε ευρώ. Είναι κατάντια. Είναι κατάντια, ακριβώς όπως σας το λέω. Είναι κατάντια. Όμως απ' την άλλη. Δηλαδή θυμάμαι κάποτε και συγγνώμη γιατί. Είναι κάποια οικονομικά στοιχεία. Δεν είναι ακριβώς κατάντια. Είναι κατάντια πλέον όταν βλέπεις τον άλλον να κοιτάς τι παπούτσια έχει, τι ρολόι φοράει, τι κρέμεται στο λαιμό του. Είναι κατάντια. Τελειώνει. Αυτό είναι έτσι. Αυτό ναι. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι βγήκαν και τους ένιωσε όλη η περιοχή οικονομικά. Από τα βενζινάδικα που έσπευσαν να γεμίσουν με πετρέλαιο και βενζίνη τα σκάφη τους και τα φουσκωτά τους, μέχρι τα σούπερ μάρκετ και οποιονδήποτε πουλάει οτιδήποτε, από το ότι βγήκαν στην πόλη. Προμήθειες. Αν θεωρεί κάποιος ότι αυτό δεν είναι γεγονός που βοηθάει την οικονομική ζωή, και για να το πάω και πιο μακριά, γιατί αυτοί που δεν θέλουν να πάμε μπροστά, μας έχουν φοράνε στη γολότσεπη, κουβαλάνε ένα ζευγάρι παροπίδες και όποιον είναι μπροστά τους του λένε δύο κουταμάρες και του βάζουν δύο παροπίδες στην ουσία. Στην πόλη μέσα δουλεύουν παιδιά που είναι από γύρω-γύρω από την περιφέρεια. Οι θέσεις εργασίας αυτές συντηρούνται, γιατί κανείς δεν κερδοφορεί αυτή τη στιγμή, αλλά συντηρεί την επιχείρησή του, λόγω του ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και ξοδεύουν για να βρίσκουν δουλειά άλλοι. Τα προϊόντα που αγόρασαν αυτοί τα καλλιέργησαν κάποιοι άλλοι. Να μάθουμε να λειτουργούμε σαν σύνολο και σαν αλυσίδα. Και όχι να λειτουργούμε σαν εγώ δεν είδα κανένα φράγκο από τον τύπο που ήρθε στο καταμαράν. Όχι, το είδες. Και αν δεν το έχεις καταλάβει ότι το είδε η οικογένειά σου, τότε δεν έχεις καθόλου μυαλό και καλά μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε. Αυτά πρέπει να είναι, νομίζω πρέπει να αναλύονται πλέον. Θα είχαμε λύσει αυτά τα θέματα, αλλά για να τα. Όχι, καθόλου. Συγγνώμη, όχι. Εγώ που γυρνάω παντού σας λέω ότι δεν τα έχουμε λύσει καθόλου. Θεωρεί κάποιος ότι ήρθαν τα καταμαράν, κάναν δύο φωτογραφίες και κάτι έγινε. Βέβαια κάτι έγινε. Δεν είναι τόσο. Ρωτήστε τους επαγγελματίες που ήρθαν σε επαφή, ρωτήστε πόσα λεφτά άφησαν οι άνθρωποι και θέλω να δω πόσο πληρώνεται το να μπει το ναύπλιο σε όλα τα παγκόσμια περιοδικά και στις παγκόσμιες ηλεκτρονικές σελίδες ότι έγινε εδώ ένα τόσο μεγάλο γεγονός που είναι στο διεθνές καλεντάρι των αγώνων. Δεν είχαμε λεφτά να το πληρώσουμε. Το κάναμε έμεσα. Είναι μια τρομερή προώθηση της πόλης. Έτσι ακούει και η Celebrity Cruises, έτσι ακούει και οποιαδήποτε εταιρεία. Εμείς αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε δικά μας πράγματα, τα οποία τα έχουμε βάλει σε ένα, σε ένα σκοπό. Μας έχετε πει την άλλη φορά ότι περιμένουμε τέλος του έτους να γίνει ο διαγωνισμός και να προκύψει ο διεθνής διαγωνισμός και να προκύψει ο ανάδοχος για την λειτουργία, για την κατασκευή πλέον, τις εργασίες για το λιμάνι. Έχουμε κάτι καινούριο, ξέρουμε περί κατά προσέγγιση πότε θα γίνει ο διαγωνισμός. Δεν ξέρω κατά προσέγγιση, είναι στη διαχειριστική αρχή, περιμένουμε μία αδειοδότηση ακόμα από τις ενάλλειες αρχαιότητες, 2-3 χαρτιά. Ο φάκελος, κατά που πώς φαίνεται. Αλεξία, αυτά τα χαρτιά. Θα σας πω κάτι που το λέω. Θα σας πω κάτι και το λέω συνέχεια, θα το πω και τη Δευτέρα, γιατί έχουμε ένα ραντεβού με τον Υπουργό Ναυτιλίας. Το είπα και στους 2-3 υπουργούς που ήρθαμε. Το λιμάνι του ναυπλίου, και το λέω σαν παράδειγμα, δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω ότι δεν βλέπω τίποτα άλλο στη ζωή μου ότι είναι το λιμάνι, δεν είναι το λιμάνι του Κουσάντασι. Δηλαδή, όταν πηγαίνει σε ένα υπουργείο για να πάρει μία έγκριση, δεν είναι ένα ανταγωνιστικό στην Ελλάδα λιμάνι το οποίο έρχεται και κοιτάξτε, παιδιά, να το καθυστερήσουμε. Είναι ελληνικό λιμάνι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Ποιος το βλέπει έτσι. Όταν στην υπηρεσία που το στέλνεις, ο άλλος κάθεται και το κοιτάει για να περνάνε μέρες, σημαίνει δεν έχει καταλάβει εδώ ότι εμείς όλοι είμαστε μία χώρα. Θέλουμε να φτιάξουμε υποδομές, όχι για να διορίσουμε το παιδί μας, για να αναπτυχθούμε, να προχωρήσουμε, να ξεπεράσουμε την κρίση. Άρα και η μία ημέρα καθυστέρηση μας ενδιαφέρει. Το δε λάθος. Και θέλω να το τονίσω προς όλους όσους βρίσκονται στη δημόσια διοίκηση. Στέλνεις ένα φάκελο. Ο φάκελος αυτός λέγεται master plan. Αν έχει κάποιο κενό, πάρε ένα τηλέφωνο και πες συμπληρώστε το παιδιά ή συμπληρώσέ το εσύ μόνος. Γιατί δεν είναι, ξαναλέω, τουρκικό λιμάνι. Είναι ελληνικό, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Δεν υπάρχουν εχθροί. Αλλά στην ουσία μας λέτε εμέσως, πλην σαφέστατα, μας λέτε ότι η αντιμετώπιση από κάποιες υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει, είναι να μην πω εχθρική, είναι αδιάφορη. Εντελώς αδιάφορο. Όταν ο άλλος ψάχνει τρόπο. Βεβαίως, όταν ο άλλος ψάχνει τρόπο να βρει μια ατέλεια, κανονικά θα έπρεπε να ψάχνει τρόπο να συμπληρώσει την ατέλεια. Δηλαδή υπάρχει ένα εχθρικό κλίμα. Υπάρχει μια ιεραρχία όμως, τα έχετε καταγγείλει αυτά. Κάποιος μας έχει βάλει στην κατάσταση του απέναντι. Απέναντι. Δηλαδή
Η μία υπηρεσία βεβαίως. Δηλαδή, τόσο ηλίθιο είναι. Υπάρχει η Αθήνα και η υπόλοιπη Ελλάδα, εννοείται. Όχι, δεν θέλω να το χωρίσω έτσι. Υπάρχει η δημόσια διοίκηση που η μία υπηρεσία στέλνει στην άλλη για να εγκρίνει, ναι, και η άλλη αρχίζει και φέρεται, λες και είναι εχθρική με την πρώτη. Στην ουσία τι πάνε, να προχωρήσουν ένα έργο. Αυτό το έργο είναι ελληνικό έργο, δεν είναι τουρκικό έργο. Ναι, από ό,τι καταλάβα δεν είναι να μας πει περισσότερο ο Δήμαρχος, αλλά είναι, είναι πολλά φαντάζομαι. Αν κρίνουμε από το πιο απλά που εμείς ζήσαμε εδώ, το δήμαρχος, με τον διαγωνισμό, θυμάσαι, και είδες την αντιμετώπιση του δημοσίου. Α, ναι, με το δεν ξύνεις πληγές. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πώς θα λειτουργεί. Το έχουν πει και άλλοι δήμαρχοι, άρα δεν νομίζω να είναι... Ναι, δεν μιλάμε, να σας πω, δεν μιλάμε για κάτι παράνομο. Δεν μιλάμε ότι πας να παρανομήσεις. Αν κάτι είναι μη νόμιμο, σου στέλνει και σου λέει είναι μη νόμιμο. Εντάξει. Λέμε για κάτι το οποίο θέλει μια συμπλήρωση, θέλει μια διόρθωση. Κάτσε, για τι πράγμα μιλάμε δηλαδή. Είναι για κάτι δικό μας, το μας. Πρέπει να το βάλουμε στη ζωή μας. Δεν μπορεί να είμαι εγώ. Εγώ ήταν ένα έργο που έλεγε Me, Myself and I. Ναι, ναι. Πλέον έχουμε καταλήξει εκεί. Ψάχνει στην υπηρεσία όλος και λέει έχεις κάνει λάθος. Να κάνω λάθος για μια προσωπική μου υπόθεση, το καταλαβαίνω. Όταν γίνεται λάθος, ατέλεια, αυλεψία για μια υπόθεση που μας αφορά όλους, τότε πρέπει να κάτσουμε. Χωρίς να πούμε ότι περνάμε τον νόμο, μην παρεξηγούμε. Να κάτσουμε να το διορθώσουμε. Εντάξει, αυτό πρέπει να περάσει σε όλους πλέον. Άρα έκκληση να το δούμε πιο πατριωτικά με λίγο βέβαια, λόγια. Να το δούμε πιο ομαδικά για το πατριωτικά. Μπορεί να τους ακούγεται λίγο άσχημα. Είναι λίγο περίεργα πλέον. Ναι, να τους ακούγεται λίγο, ακούγεται λίγο άσχημα. Ναι, και εγώ δεν μιλάω μόνο για τον Ναύπλιο. Μιλάμε ότι το λιμάνι του Ναυπλίου είναι εθνικό έργο. Ναι, ναι, εντάξει, δηλαδή όταν έρχεται η Celebrity Cruises και λέει ότι Μοντεκάρλο. Και... Νομίζω ότι ο Σαντορίνη και ένα άλλο προορισμό είναι στην Ελλάδα. Και το Ναύπλιο δεν έτσι, είναι. Και είναι, βάζει μέσα το Ναύπλιο. Δηλαδή τι κάθεται ο άλλο και λέει, αν θα το κάνει ο Κοστούρο. Ποιο Κοστούρο. Τι λέτε, εδώ είναι εθνικό πλέον. Mm-hmm. Πα να φέρει χιλιάδε κόσμου εδώ που ψάχνει τι ψάχνει για το μισό ευρώ. Πόσο κουτό είσαι. Να το πω και πιο βλάχικα, γιατί μου αρέσει η λέξη κουτό, τον ισοπεδώνει τον άλλο. Πόσο βλάκας να νομίζεις ότι εκείνη την ώρα κάνεις το καθήκον σου. Όχι φίλε μου, το καθήκον σου είναι να βρεις τον τρόπο αυτό το οποίο ξέρεις ότι είναι σωστό και πάει σωστά να το ολοκληρώσεις. Αυτό είναι το καθήκον σου. Γι' αυτό σε βάλαμε. Δεν σε βάλαμε για να κόβεις, σε βάλαμε για να ράβεις. Αυτά που μας λέτε τα έχετε πει στους επιφανείς προϊσταμένους των υπηρεσιών αυτών. Όπως τα ακούτε και όχι μόνο στους υπουργούς. Και με τον κύριο Παπαδημητρίου του είπα ότι. Του είπα ότι είμαστε πλέον η χώρα του πώς να μην κάνεις κάτι και πρέπει αυτό να ξεπεραστεί. Όταν ξεκινάει κάποιος να κάνει κάτι στη ζωή του, η χώρα θα του πει μην το κάνεις εδώ, κάντο κάπου αλλού. Και σας απάντησε να... ότι οι δικοί του σύμβουλοι του έχουν μεταφέρει ένα άλλο κλίμα. Ακριβώς. Και του είπα ότι του λένε ψέματα. Είναι πολύ απλό. Αν θέλει να μάθει την αλήθεια, ας κατέβει κάτω λίγο. Ακριβώς. Να δει την αλήθεια. Ακριβώς. Το πώς με κρατάνε εμένα σε μια γυάλα πέντε άνθρωποι μου, δεν θα το ανεχτώ από μένα. Εντάξει, θα πάρω το μηχανάκι μου, το ποδήλατό μου, τα πόδια μου. Ακριβώς. Και θα πάω κάτω να με βρίσουν στο καφενείο, να ανταλλάξω αυτό που είναι για να καταλάβω τι γίνεται στην κοινωνία. Ναι. Όταν δεν το κάνεις, πάει να πει δεν είσαι στην κοινωνία, είσαι σε μια ελίτ που πραγματικά που αρέσει, βλέπει, κάτι άλλο, βλέπει κάτι άλλο. Είναι άλλο το έργο που βλέπεις, είναι άλλο το έργο που ζούμε. Έχει διαφορά. Εμείς λέμε για αυτό που ζούμε. Εγώ αυτό προσπάθησα να κάνω με το λιμάνι, να τους πω παιδιά, δεν είναι εργάκι να παίζουμε αντιπολιτευτικά και να παίζουμε πολιτικά. Είναι εθνικό έργο. Το Ναύπλιο είναι εθνικός πλούτος, το Μπούρτζι είναι εθνικό μνημείο, το Παλαμίδι είναι κάτι αντίστοιχο. Αν δεν το δείτε, και να το δει και ο κάθε δήμαρχος, δεν είναι ότι επικεντρώνω, αναφέρω τα δικά μου γιατί δεν θέλω να προσβάλλω. Ναι, γιατί είναι και να η αναφέρω, σας γίνεται αυτό. Να αναφέρω ημιτελείς καταστάσεις αλλού. Θα το βρει άλλος, θα το προχωρήσει. Ναι, γιατί υπάρχουν ημιτελείς καταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει. Πώς, με ποια λογική αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πλέον, του να μην γίνει κάτι. Αυτό περνάει στο ιδιωτικό τομέα. Ξεκινάει κάποιος να επενδύσει. Και είναι λες και ξεκίνησε να βιάσει την οικογένειά μας. Λέτε, έτσι πρέπει να αισθάνεται λογικά. Θέλει κάποιος να κάνει εταιρεία ή να φτιάξει κάτι καινοτόμο και βρίσκεται μπροστά στην απίστευτη αγραφειοκρατία η οποία έχει μεγαλώσει. Αυτά πρέπει να αρχίσουμε να λειτουργούμε. Και δεν θέλω να πλατιάσω, μην νομίζει κανένας ότι πάω για την κεντρική πολιτική σκηνή. Όχι, απλά εγώ νόμιζα ότι όλα αυτά εντάσσονταν στα fake news. Γιατί ο πρωθυπουργός προχτές που μίλησε στα Γιάννενα είπε ότι όλα είναι μια χαρά, τα έχουμε στρώσει τα πράγματα και μην ακούτε τα fake news από εδώ και από εκεί. Ναι. Που έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα, με την παραβατικότητα, ναι, με την έξαρση στην Αθήνα. Εντάξει, ακόμα στην επαρχία είμαστε καλά. Ακόμα ή σε κάποιες περιοχές τέλος πάντων είμαστε σχετικά καλά. Μην τα ακούτε όλα αυτά, είναι fake news. Είναι μαγική εικόνα που προσπαθούν να σας παρουσιάσουν, όλα πάνε καλά. Τέλος πάντων, εγώ κρατάω μια επιφύλαξη. Μπορεί να είναι fake news. Πόση αλήθεια λέει ο Δήμαρχος, την καλημέρα μου λοιπόν.
Μόνο όλοι μαζί, αλλιώς τίποτα. Πόσο αλήθεια είναι όλα αυτά, λοιπόν. Μάλλον νομίζει κανένας ότι είναι μόνος του. Ούτε τσοπάνι στο βουνό πλέον είναι μόνος. Για να κλείσω το λιμάνι. Καλημέρα στον Γιώργο τον Καχρημάρη. Πριν πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, καλημέρα σε όλους. Άρα λοιπόν το λιμάνι ισχύουν αυτά που είπαμε. Το χρονοδιάγραμμα είναι αυτό. Περιμένουμε τέλη του έτους, αρχές ενδεχομένως του 2018. Αυτό που θα φτιάξει το λιμάνι. Περιμένουμε μέρα-μέρα να μας δοθεί η άδεια δημοπράτησης και θα ενημερώνεται ο κόσμος για κάθε βήμα. Κάθε μέρα είμαστε σε επαφή έτσι ώστε να εγκριθεί ο φάκελος από τη διαχειριστική αρχή. Υπάρχει επικαιροποίηση των αδειοδοτήσεων για να μπορέσουμε να είναι 100% πλήρης και να πάρουμε την άδεια να το δημοπρατήσουμε. Έχουν προχωρήσει εδώ οι ερωτήσεις. Μας πάνε στη λεωφόρο Αμαλίας. Ναι. Τι θέλουν για τη λεωφόρο Αμαλίας, να γίνω πιο συγκεκριμένοι. Θα σας πω αμέσως τι μας λένε. Δεν θα πάω, θα το πάμε σε ρίγια να, θες, για να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο, να μην τον καθυστερούμε. Γιατί όχι να μην μπορούν να περνάνε τα αυτοκίνητα, να αφήνουν τον κόσμο, αλλά να απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση και γίνεται αυτό που γίνεται με την Πάρα και είναι τελείως κλειστή πλέον. Θα είναι τελείως κλειστή πλέον η Αμαλίας. Η Αμαλίας πρώτα-πρώτα δεν θα είναι τελείως κλειστή. Ένα. Καλό είναι, μπράβο, θα έχουν τη δυνατότητα, για να ξέρουμε τι γίνεται, θα έχουν τη δυνατότητα. Αυτοί που οι μόνιμοι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και όλοι αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούν ανάγκες του ιστορικού κέντρου, ταξί και όλοι αυτός ο κλάδος, δεν μιλάμε για τις υπηρεσίες άμεσης επέμβασης, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και αυτό είναι λογικό, είναι αυτονόητο αυτό. Εντάξει, όλοι αυτοί μπορούν να μπαίνουν με τη χρήση κάρτας. Πάει αυτό το κομμάτι. Εμείς τι κάνουμε στο ναύπλιο? Εμάς έτσι είναι το κυκλοφοριακό μας. Που μπαίνει κάποιος έρχεται στην Ενδεκάτη και αντί να τον πάμε στο πάρκινγκ, τον οδηγούμε στην Αμαλίας. Όπως στην Αμαλίας δεν υπάρχει πάρκινγκ. Το πρώτο κομμάτι μέχρι τη Σοφρόνη είναι πάρκινγκ μονίμων κατοίκων. Στο δεύτερο είναι μόνο για εξυπηρέτηση των καταστημάτων. Να πούμε ότι 6 το πρωί με 11 η μπάρα θα είναι ανοιχτή. Γιατί γίνεται η τροφοδοσία των καταστημάτων. Αν κάποιος θέλει να αφήσει έναν άνθρωπο. Μπορεί να τον αφήσει και στην Μπουμπουλίνας, μπορεί να τον αφήσει και στη Σταϊκοπούλου που βρίσκεται από πάνω. Μιλάμε για 30-40 μέτρα είναι η πρόσβαση. Να πούμε ότι η χρήση της μπάρας είναι πιλωτική. Θα έχουμε την ευελιξία να την έχουμε ανοιχτή όταν πρέπει. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κλείνουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, αν είμαστε μεταξύ μας. Εντάξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει και θεωρούμε ότι τις ημέρες αιχμής και τις εποχές αιχμής το ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το ιστορικό κέντρο δεν γίνεται να είναι προσβάσιμο από αυτοκίνητα τη στιγμή που δεν υπάρχει πάρκινγκ. Ο κόσμος θα πηγαίνει στο λιμάνι, θα παρκάρει και από το λιμάνι θα περπατάει στο ιστορικό κέντρο. Φαντάζομαι ότι ο συγκεκριμένος τηλεθεατής μας μιλάει για τις ημέρες της βροχής, ας πούμε, που θέλουν να αφήσουν τα. Αν θέλει κάποιος να πάει στην πλατεία Συντάγματος, φανταστείτε ότι εφαπτώμενη οδός της πλατείας είναι η Σταϊκοπούλου. Ξέρετε ότι θα το πω τώρα, με προκαλείτε. Με το θέμα με τη Σταϊκοπούλου είναι ιδιαίτερο. Δηλαδή, έχει τύχει να θέλω να παρκάρω να πω, μέχρι την Εθνική. Ξέρετε πώς με κοιτάνε οι ταβέρνες. Απαγορεύεται το παρκάρισμα. Δεν παρκάρω, περνάω. Ναι. Λοιπόν, και θέλω να περάσω. Τι έγινε, ξέρω εγώ. Ναι. Έχουν απλώσει όμως το μεταξύ και τα τραπεζάκια τους σε ένα σημείο που δεν περνάει πια αυτοκίνητο εκεί. Πιο κάτω τα Greek Art και όλα αυτά τα είδη τουρισμού έχουν βγάλει τα στάντ τους στη μέση του δρόμου. Θα σας πω και για τη Σταϊκοπούλου. Αλλά πρώτα να σας πω ότι αν κάποιος θέλει στο ιστορικό κέντρο του ναυπλίου να έχει πρόσβαση με το αυτοκίνητο παντού, δεν γίνεται. Καλά, όχι. Δηλαδή, να ξεχωρίσουμε τι είναι το ιστορικό κέντρο, τους κατοίκους οι οποίοι θα δεχόντουσαν πλήγμα στην καθημερινότητά τους να τους απαγορεύσει την προσέγγιση με τα αυτοκίνητα, τους δίνουμε κάρτα. Στον καθένα που θέλει τώρα να κόβει βόλτες με τα μάξι του μέσα στο ιστορικό κέντρο, δεν γίνεται. Στον άλλον που θέλει απλώς να βλέπει γύρω-γύρω, επίσης δεν γίνεται. Γιατί η πόλη, αυτό το κομμάτι της πόλης είναι για να το περπατάς. Δεν είναι για τους κουτσομπόλικες, τέλος πάντων. Να το πάει πολύ καλά. Δεν θέλει να δούμε σε ποια μαγαζιά είμαστε. Εντάξει, αλλά θεωρώ ότι. Επειδή ποτέ δεν μπορείς. Ξέρετε και στην Τρίπολη συνέβη αυτό. Γκρίνιαζαν στην αρχή και είδατε τώρα τελικά. Έχετε πάει, φαντάζομαι, τώρα τελευταία στην Τρίπολη. Πόσο μακριά πρέπει να παρκάρεις για να μπεις σε αυτό το κέντρο, το οποίο τελικά είναι τόσο ευχάριστο να το περπατήσεις. Το μαγικό. Και ειδικά τα Χριστούγεννα, εμένα μου άρεσε πολύ. Το μαγικό είναι επειδή όλοι χρησιμοποιούμε αυτό το σόφισμα του ότι στην Ευρώπη γίνεται αυτό. Ότι μας βολεύει στην Ευρώπη. Πηγαίνει ο άλλος στην Ευρώπη, δεν τον πειράζει καθόλου που τα ιστορικά κέντρα είναι όλα. Δεν είναι προσβάσιμα από τίποτα. Από τίποτα. Καλά, και μόνη... Ναι, γιατί πάει για βόλτα. Ναι. Δεν τους πειράζει. Τους αρέσει. Έρχονται εδώ λοιπόν και θέλουν όλοι
να παρκάρουμε ένας πάνω στον άλλο. Απ' την άλλη, για το θέμα του παράνομου παρκαρίσματος, θα σας πω το εξής και θα είμαι πάρα πολύ σαφής σε αυτό. Γιατί είναι ένα παραμύθι ολόκληρο και κάποιον που ασχολείται με θέματα τον κουράζει απάνταστα. Ο Δήμος φτάνει μέχρι την τοποθέτηση της σήμανσης. Όταν η σήμανση λέει απαγορεύεται το παρκάρισμα, πρέπει να υπάρξει ο νόμος. Είναι σαν να μου λέει κάποιος ότι οι βουλευτές που νομοθέτησαν ή που έφτιαξαν το Σύνταγμα που έλεγε ότι απαγορεύεται να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, πρέπει να πηγαίνουν να συλλαμβάνουν και τους δολοφόνους. Όχι. Είναι άλλος ο ελεγκτικός μηχανισμός. Δεν μας λείπουν οι κανόνες, αλλά εμείς πηγαίνουμε στο ότι δεν είναι ανάγκη, ρε παιδιά, να σε γράψουν για να καταλάβεις ότι δεν πρέπει να παρκάρεις παράνομα. Αν είναι ανάγκη, η τροχιά να το κάνει. Εμείς καθορίσαμε το πώς θα είναι ο δρόμος. Ο δρόμος θα είναι χωρίς παρκάρισμα, μόνο για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων. Βάζουμε και την παρά, γιατί να μην έχει φόρτο η πόλη από τους επισκέπτες, οι οποίοι, ακολουθώντας τη ροή της κυκλοφορίας, μπαίνουν χωρίς να το ξέρουν στην Αμαλίας. Και αρχίζουν και ανεβαίνουν τα πεζοδρόμια. Ερώτηση. Εντάξει, και σπάνε τα κολονάκια. Έτσι. Έχω και ερώτηση. Τα κολονάκια θα τα φτιάξουμε όταν μπει η μπάρα. Όχι, είδα και κάτι ακόμη. Είδα φορτηγό που ήθελε να ξεφορτώσει Προμηθειές. Ανεβαίνει το μισό όγκος τώρα, το μισό πάνω στο πεζοδρόμιο. Ο πίσω τροχός πιάνει τη γωνία και διαλύει τις πέτρες. Όλο το πέτρωμα εκεί το διέλυσε. Πάνε ένα πρόβλημα σε αυτήν. Όχι, αυτός που το έκανε είναι πολύ αδικημένος από τον νόμο. Για τους άλλους όμως, όχι για αυτόν. Συγγνώμη, βλέπω, πηγαίνω σε έναν κόμβο το πρωί. Έχει τρακάρει, κάποιος έπεσε πάνω σε μια κολόνα. Τον έκανε συντρίμμια τον κόμβο, έριξε και κανένα δύο κολόνες. Αρχίζουν όλοι και φωνάζουν. Γιατί ο Δήμος δεν φτιάχνει τις κολόνες? Έχει ευθύνη κανένας? Όταν πέφτει όλος πάνω σε. Έχουμε βγάλει όλες τις ταμπέλες. Στην 11η, λες και νομίζανε ότι είναι κουρτίνα, δεν είναι κόμβος. Περνάνε πάνω από το γρασίδι, περνάνε δεξιά, περνάνε αριστερά. Εντάξει. Ρίχνουν τις ταμπέλες. Είπε κανένας από αυτούς που έριξε τις ταμπέλες να πάω να την ξαναβαλώ? Όχι. Λες και την πληρώνουν άλλοι? Όχι. Έτσι. Με δικά του λεφτά την πληρώνουμε, να το ξέρει. Ακριβώς. Ρωτάει ο κύριος Πέτρος Δεναξάς με το νοσοκομείο τι έχετε κάνει με το νοσοκομείο και τι θα γίνει με τα εχθειοτροφεία. Επίσης, να πω στον κύριο Δεναξά, που είναι και φίλος, αγαπητέ Πέτρο, μπορεί για σένα κάποια πράγματα να είναι ανούσια, για κάποιους άλλους τηλεθεατές δεν είναι. Έτσι, φαντάζομαι υπάρχει στοιχειώδης κανόνας στο πώς θέτουμε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, νοσοκομείο και ιχθυοτροφία. Νομίζω για τον κύριο Δεναξά τίποτα δεν είναι ανούσιο. Απλώς κάτι είναι πιο σημαντικό κάτι άλλο. Ναι. Και αυτά που λέμε, επειδή έχουν την καθημερινότητα των πολιτών, ποτέ δεν είναι ανούσια. Σε ό,τι αφορά τα ιχθυοτροφία, το Δημοτικό Συμβούλιο που γνωμοδοτεί σχετικά, γιατί αυτά διοδοτούνται από την περιφέρεια, γνωμοδοτεί συνέχεια για τους περιβαλλοντικούς όρους που πρέπει να τηρούνται ώστε να μην επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή. Είναι αδειοδοτημένες μονάδες. Η αδειοδοτημένη μονάδα πρέπει να ελέγχεται. Γιατί αν τηρεί τους όρους με τους οποίους αδειοδοτήθηκε. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε τα ιχθυοτροφία που είναι πολύ σημαντικές αναπτυξιακές μορφές επιχειρηματικότητας. Οι εξαγωγές τους είναι τρομερές. Να μην νομίσει κάποιος ότι είναι απλώς εκεί και κάθονται. Επιχειρήσεις τρομερά δυναμικές. Αυτές λοιπόν δεν θέλουμε να επηρεάζουν την καθημερινότητα αυτών που κοινωνούν το νερό, το ίδιο νερό. Να μην δημιουργούν προβλήματα. Ακριβώς. Το παραλιακό μέτωπο δηλαδή από ίδια ως το τολό. Υπάρχουν παράπονα. Γι' αυτό και συνέχεια είναι οι παρατηρήσεις μας προς την περιφέρεια να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. Γιατί είναι αδειοδοτημένες επιχειρήσεις. Ακόμα και οι επεκτάσεις που γίνονται, οι αλλαγές τοποθεσίας. Γιατί κάποιες στιγμές, κάποιες φορές, ο χώρος στον οποίο υπάρχουν χρειάζεται μία, να το πω έτσι, ανάπλαση. Ίσως δεν είναι ο κατάλληλος όρος. Μετακινούνται σε άλλο σημείο δίπλα, έτσι ώστε να μπορέσει να επανέλθει το περιβάλλον στην περιοχή εκείνη. Αλλά μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές. Το μεγάλο κομμάτι για μας είναι να μην επηρεάζουν κακώς και με κακό τρόπο. Στο βαθμό που επηρεάζουν, ή δεχθείτε οχλήσεις ότι επηρεάζουν. Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες. Εντάξει, αυτό να το ξέρουμε. Νοσοκομείο, έχουμε κάποια εξέλιξη. Στο νοσοκομείο, η εξέλιξη αυτή τη στιγμή, γι' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο έφτιαξε μια επιτροπή με τους γιατρούς του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε γιατρούς για να μας προσέχουν εκείνη την ώρα, να μας ανεβαίνει η πίεση. Στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε ομάδα γιατρών που υποστηρίζουν τον κύριο Κοκκινόπουλο, τον κύριο Δρούγκα και τον κύριο Βασιλόπουλο. Τι ωραία. Τον κύριο Δρούγκα, ο οποίος είναι και καυστικός. Ο κύριος Δρούγκας φώναζε για τον πέντε χρόνια πολλά και του λέγανε, ενώ τον λένε Δημοσθένη. Ναι, όντως.
Φτιάξαμε λοιπόν μια επιτροπή για να παρακολουθήσει. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας των δύο νοσοκομείων. Εμάς αυτό που μας αφορά και το προσέχουμε και το παρακολουθούμε, είμαστε σε επαφή με αυτούς που πρέπει να είμαστε, είναι να μην θυχθεί σε τίποτα η λειτουργία του νοσοκομείου, το οποίο έχουμε χαρακτηρίσει πρωτεύουσα δομή. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή αυτή θα κοιτάξει τις προτάσεις που θα κάνουμε για να μείνει το νοσοκομείο με αυτά που πρέπει για να παρέχει υπηρεσίες υγείας στην πόλη και στην περιοχή γενικότερα, γιατί παρέχει μέχρι τις πέτσες. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρουν πόσοι ΟΗ θα γίνουν, δεν μας ενδιαφέρουν πού θα υπάγεται, μπορεί να υπάγεται στη Θεσσαλονίκη, να πάρουν μια απόφαση για να πούνε ότι είναι του νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Μας ενδιαφέρει η λειτουργία του. Αυτό που έρχεται σε άμεση σχέση με τον κόσμο. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και σας λέω, γιατί μπορεί να πει κάποιος γιατί δεν κάνετε ή δεν κάνετε, το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγούμε στα κάγκελα. Πρώτα θα κοιτάξουμε τους δρόμους. Δεν τα αποκλείεται να βγείτε στα κάγκελα. Αύριο το πρωί, αν τύχει κάτι. Σε μία ώρα, αν τύχει κάτι. Θα βγει μια ντοντούκα και θα βγούμε στον δρόμο. Δεν είναι... Θα το κλείσουμε εμείς. Αν επηρεαστεί η λειτουργία του σε κάτι, να τους πάρουν και να φύγουν. Να το κάνουμε δημαρχείο. Προτιμούμε από το να είναι ένα ξεπεσμένο ή ένα υποβαθμισμένο κέντρο υγείας. Εντάξει, αυτό είναι το πιο εύκολο. Το πιο δύσκολο είναι να συνεργαστείς σήμερα ημέρα. Πρώτα θα καταθέσουμε προτάσεις, θα κοιτάξουμε όλους τους διάβλους συνεργασίας και μετά είμαστε καλοί και στο να φωνάζουμε. Είπατε πριν για καφενείο, που άπατε καφενείο. Για να πάρετε τον παλμό, εν πάση κυκλοφοράτε. Άλλος θα πει κάτι παραπάνω, άλλος θα πει μπράβο δήμαρχε, άλλος θα. Είναι η καθημερινότητα, όχι του δημάρχου, στο Δήμο Ναυπλίων. Και όταν λέω Δήμο Ναυπλίων, προφανώς εννοώ σε όλο το Δήμο, έτσι, όχι μόνο μέσα στο Ναύπλιο, το οποίο υπάρχουν και παράπονα από περιοχές ότι τέλος πάντων κοιτάζουμε μόνο τον Ναύπλιο και μόνο τον Ναύπλιο. Είναι λογικό να υπάρχουν κάποιος να θεωρείται ή να πιστεύει ότι είναι ρηγμένος. Αυτά τα έφερε όμως ο Καλλικράτης σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στο Δήμο Ναυπλίων. Μεγάλος ο Δήμος τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο καπέλωσε τους μικρούς. Δικό μου σχόλιο, δεν λέω να το συμμεριστείτε. Όχι, δεν είναι συμμεριστείτε. Σας παρακαλώ πολύ, θα το αντικρούσω. Και θα πω ότι ο Καλλικράτης, όσο και να του. Έχει πάρα πολλά μειονεκτήματα. Δεν τον νομοθετήσατε εσείς. Ούτε θα τον υπερασπιστώ, ούτε θα απολογηθώ γι' αυτόν. Όμως έχει πάρα πολλά μειονεκτήματα. Και το βασικό του προήρθε από το ότι μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνεται στη χειρότερη κρίση που έχει περάσει η χώρα. Γιατί το πρώτο πράγμα που θέλει είναι πόρους. Όταν κόβεις το 60%, αυτή τη στιγμή είναι στο 75%. Μην τρελαθούμε κιόλας, βέβαια ήταν απόλυτα πετυχημένος. Θα σας πω ότι τα χωριά με μια τέτοια επίπεδου κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση και οικονομική δεν θα είχαν επαφή ούτε οπτική με την κεντρική εξουσία αν υπήρχε άλλη διαδικασία. Αν υπήρχε η αυτόνομη κοινότητα με τον πρόεδρό της, ο οποίος θα εκλέγεται εκεί και θα κάνουν ένα τοπικό συμβούλιο για να διοικούν το χωριό μου, θα κατέβαιναν και δεν θα τους έβρισκαν. Όχι να κάνουν ραντεβού, ούτε να τους δουν οπτικά στην κεντρική εξουσία. Όχι τώρα που πηγαίνει και κάθεται ο δήμαρχος και απολογείται και τους δέχεται στο γραφείο τρεις φορές την εβδομάδα. Το ότι θα πάμε στην εκκλησία να μοιράσουμε φαγητό, να το πω έτσι, είναι η διάζουσα η περίοδος αυτή. Είναι. Φανταστείτε μόνο να υπήρχε στο Τολό που είσαστε εσείς, ο πρόεδρος ο οποίος θα εκλέγονταν από το Τολό. Δεν θα υπήρχε δηλαδή σε κανέναν άλλο. Ναι, αλλά... θα... είναι στο τοπικό συμβούλιο, στο τοπικό συμβούλιο και να έψαχνε να βρει ποιον. Να προσπαθούσε να βρει πόρους, να του κλείσουν τη χωματερή, να του επεκτείνουν το σχέδιο οικισμού, να του φέρουν το νερό, το πόσιμο. Ποιους θα έβρισκε, κανέναν σας το λέω εγώ. Γιατί εδώ τώρα έχουν κλειστεί όλοι μέσα στα γραφεία και για να βγει κάποιος πρέπει να ειδοποιηθούμε, δεν ξέρω, όχι να περπατήσει στον δρόμο. Πόσες επισκέψεις γίνονται αυτή τη στιγμή από την κεντρική κυβέρνηση στα χωριά, για πείτε μου, να ξέρω. Δεν γίνονται. Πόσα χρόνια έχουν να γίνουν. Όχι τώρα, δεν γίνονται. Πόσα χρόνια έχουν να γίνουν. Κάποτε ερχόντουσαν και πήγαιναν στα χωριά. Ποιος θα τολμήσει να πάει σε χωριό.
Μόνο ο Καλλικράτης υπάρχει. Και το λέω με Αλεξία, δεν ξέρω, με αυτό που λέει ο Δημαρχός, δεν βλέπω και βουλευτές να πηγαίνουν στα χωριά. Δεν λέω μόνο οι έχοντες εξουσία, ενώ είναι ελάχιστοι οι βουλευτές. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη θέση του. Δεν λέω ότι είναι στις εκλογές, λέω σε ανύποπτο χρόνο. Ή να πάμε, ξέρω εγώ, εκτός από μια εκδήλωση που θα είναι εκδήλωση. Μπορεί να τελούμε περίοδο υποπένθος, όπως είπε χθες ο Τάσος. Μπορεί να είμαστε σε καταστολή, όμως θεωρώ ότι ειδικά στα χωριά, αν κάνει το λάθος βουλευτής και εμφανιστεί, θα υπάρξει διπλωματικό επεισόδιο. Δεν το ξέρω αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Για ορισμένους βουλευτές έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας πω ότι υπάρχουν επίπεδα συζήτησης. Προχθές μειώθηκαν οι συντάξεις 30%. Σας το λέω εγώ, πώς το κοινωνώ εγώ μέσα στο σπίτι μου. Η μητέρα μου λοιπόν πήγε στην τράπεζα και λέει τι έγινε. Λέει 30% μείωση. Fake news. Όχι, 30%, όπως σας το λέω. Fake news είναι. Είναι fake, είτε όχι, το βάλε στο μυαλό της. Δεν μπορεί να το χωνέψει. Και στην τσέπη της. Δεν μπορεί να το χωνέψει. Δηλαδή, εκεί τελειώνει η πολιτική κουβέντα. Ο αισθητήρας του Έλληνα δεν είναι ούτε στην ψυχή, δυστυχώς, ούτε στην καρδιά, δυστυχώς, ούτε στο μυαλό, δυστυχώς. Είναι στην τσέπη. Εντάξει. Άρα, το 30%, που να μην δω πολιτικό μπροστά μου. Είναι αυτό που ξέρετε ότι ο χειρότερος είναι. Είναι και στην ασφάλεια, αν με επιτρέπετε. Είναι η τσέπη και η ασφάλεια. Βέβαια. Και η ασφάλεια. Μην τα πιάσουμε. Γιατί συζητάμε συνέχεια. Κάποιες ερωτήσεις για τον Δήμο, γιατί αν πιάσουμε την κουβέντα. Κάποιες ερωτήσεις, Αλεξία, αν υπάρχει κάτι από το κοινό, καθημερινότητα. Αυτό που μου γράφει ο κύριος Θεναξής, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ποιο. Μπορείς, σε παρακαλώ, να το δεις κι εσύ. Εγώ τι να πω, από κωδικοποιητής να μπω. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Δεν διαφωνούμε κάπου. Εν πάση περιπτώσει, τα επισημάναμε τα ίδια. Είπαμε ότι το πολιτικό προσωπικό δεν ενδιαφέρεται. Επισημαίνει κλπ. Έχουμε ερώτηση. Ή τουλάχιστον ενδιαφέρεται πλημελώς. Έχουμε όχι ερώτηση, έχουμε θέση. Να μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Ναι, δεν ήξερε τις θέσεις, λέει, του Δημάρχου και μπράβο του. Μα γι' αυτό είναι, για να μάθουμε τις θέσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση αδειοδοτημένη έχει περιβαλλοντικούς όρους, σαν αυτή. Να του παραβιάσει. Βεβαίως. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάμε για την. Για τον παράνομο, δηλαδή σε λίγο θα λέμε γιατί έκλεψε αυτός αυτόν. Υπάρχει νόμος που λέει ότι απαγορεύεται να κλέβουμε, να μπαίνουμε στα ξένα σπίτια. Όταν γίνεται, πρέπει να τον πιάσει η αστυνομία, κάτι να γίνει. Ναι, εγώ συμφωνώ με το σχόλιο του Γιώργου Δίτσα που έκανε τώρα ότι καλό είναι να μην μένουν θεατές ο κόσμος και να κάνει ερωτήσεις και να κρίνει εκ των υστέρων. Μου άρεσε αυτό. Και θέλω να πω μία θέση εδώ τηλεθεατή. Αν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο ή μία συγκεκριμένη επιτροπή, αν υπάρχει, δεν γνωρίζω. Να ηγηθεί για μουσική, για τα μαγαζιά με ανοχή ωραρίου, με απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, από ανάλογη επιτροπή, αφού πρόκειται για πόλη που φιλοξενεί πολύ κόσμο εντός και εκτός Ελλάδος, όπως γίνεται σε Μύκονο, Σαντορίνη κλπ. Τεράστιο πρόβλημα. Mm-hmm. Το λέω για να το ξέρουν όλοι. Έχει να κάνει με νόμο του κράτους και δεν έχει να κάνει το ωράριο μουσικής και δεν έχει να κάνει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Λόγω του ότι πείτε ότι είμαστε μικρή πόλη, πείτε ότι είμαστε πολύ έξω, συνέχεια, από την πρώτη στιγμή εξετάσαμε το αν μπορεί να υπάρξει αδειοδότηση για τα καταστήματα, πολύ αργότερα, όπως είναι σε αυτές, δεν υπάρχει αδειοδότηση στις περιοχές που ανέφεραν πριν. Είναι συγκεκριμένος ο νόμος και δεν αλλάζει με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή το 3 να γίνει 5, θυμόστε πώς είχε μπει το 3, ή το 1 να γίνει 2. Είναι άλλες οι ώρες για το κλειστό κατάστημα, άλλες οι ώρες για το ανοιχτό κατάστημα. Άλλες οι ώρες για την αρχαιολογική περιοχή, άλλες οι ώρες. Αυτό για... συμβαίνει μόνο σε εμάς, όχι, σημαίνει παντού. Επαφείτε λοιπόν στην καλή θέληση για συνεργασία μεταξύ επισκεπτών, ιδιοκτητών, καταστημάτων και δεν ξέρω τι. Όχι. Να βρούμε μια χημεία τέλος πάντων και να μην ενοχλούμε και να μην χαλάμε τη διασκέδαση. Ναι, σε αυτό ναι. Σε αυτό ναι. Λίγο έθραυστε αυτή η χημεία. Μα γι' αυτό δεν έχει βρεθεί. Δεν έχει γι' αυτό δεν έχει βρεθεί, γιατί μεταφράζεται σε κέρδος. Ενώ στα νησιά είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ίσως οι κάτοικοι εκεί έχουν καταλάβει ότι το μεγαλύτερο ποσό που περνάει εκεί στα χέρια τους είναι από τον τουρισμό. Είναι από τον κόσμο που περνάει, είναι από τους που φιλοξενεί. Όπως έχουν και οι δύο πλευρές δίκιο. Ναι. Και οι δύο πλευρές πρέπει να βρουν τη χρυσή τομή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δύσκολο. Όταν φωνάξεις τον νόμο, θα χάσουν και οι δύο. Και το λέω αυτό γιατί. Mm-hmm. Αυτός που λέει δεν κοιμάμαι, παίρνει 4.000 από το μαγαζί το μήνα. Όχι μόνο. Μπορεί να πάρει και 6. Ανεβείτε. Μπορεί να πάρει και 6. Αυτός που λέει δεν κοιμάμαι. Όταν θα έρθει και θα κάνει την πόλη ο νόμος
που δεν νομίζω ότι μπορεί, γιατί υπάρχουν περιοχές. Εγώ προχθές συζητούσα με κάποιον και το είπα. Το live μέσα στο ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου δεν μπορεί να γίνεται. Αν μπορείς να φέρνεις συγκροτήματα, γιατί δεν νοικιάζεις σε έναν άλλο χώρο, που είναι πιο έξω. Έτσι κι αλλιώς το live γίνεται πόλος έλξης το συγκρότημα. Γιατί, γιατί φέρνεις το συγκεκριμένο συγκρότημα. Όχι γιατί είναι περαστική, τους ανοίγεις την πόρτα και μπαίνεις μέσα. Αυτό είναι πολύ άρα σωστό. Φτιάξ' το κάπου αλλού που οι χρήσεις επιτρέπονται. Το να προσπαθείς στο ιστορικό κέντρο που ξέρεις ότι οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι, να φτιάξεις κάτι που δεν μπορεί κάποιος να το αδειοδοτήσει, mm-hmm. στην ουσία κυνηγάς την ουρά σου. Παλεύεις με τα θηρία. Mm-hmm. Θα χάσεις εσύ, ίσως κερδίσουν δικηγόροι που θα αμείβονται από τις καταγγελίες και από τις μηνύσεις που θα φας, αλλά στο τέλος θα είσαι χαμένος. Και ο μόνιμος και ο κάτοικος, ο ιδιοκτήτης θα χάσει και ο επιχειρηματίας. Επειδή η ποιότητα ζωής είναι συνδεδεμένη με την καθημερινότητα, θέλω με το χέρι στην καρδιά να μου πείτε, επειδή κάνετε βόλτες, με τα πόδια, με ποδήλατο, με μηχανάκι. Θα ξεκινήσω από τον Ναύπλιο, αλλά θα μου πείτε και για τις υπόλοιπες περιοχές, για την καθημερινότητα των πολιτών. Δηλαδή, καθαριότητα, οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο που έχετε ευθύνη, έτσι δεν λέω. Ακόμη και αυτό που είδαμε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, να κραδεύονται δέντρα. Φωτισμός. Όλα αυτά τα θέματα. Όλη η Ελλάδα, όλα. Εσείς όμως για το Δήμο σας, για το Δήμο Ναυπλίων, είστε ικανοποιημένος? Δεν είστε ικανοποιημένος. Ποτέ. Και μόλις ήρθα. Καλά, ποτέ μπορεί να μην είστε, όχι με αυτή την έννοια. Ποτέ. Όπως είναι τώρα η κατάσταση. Σας λέω ποτέ. Έστω η κατάσταση, ότι, πάντων, η κατάσταση έχετε είναι... φτάσει σε ένα επίπεδο. Δεν σας ικανοποιεί. Σε εμάς αυτό που ενδιαφέρει είναι η σύγκριση. Δηλαδή, ο Κοστούρος δεν είναι ο καλύτερος δήμαρχος του Ναυπλίου ή των Ναυπλιαίων, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ψηφίστηκε συγκρινόμενος με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Άρα μπορεί εκεί έξω να υπάρχει ένα μεγάλο ταλέντο δημάρχου, mm-hmm. το οποίο απλά δεν έβαλε σε εκλογές. Mm-hmm. Εμείς συγκρίνουμε λοιπόν με την κατάσταση, για τους επισκέπτες είμαστε η καθαρότερη πόλη της Ελλάδας. Να σας το πω έτσι. Αυτό σας όταν... το λέει επισκέπτες. Βεβαίως. Έρχονται και εντυπωσιάζονται. Μπαίνουν στο ιστορικό κέντρο και εντυπωσιάζονται. Mm-hmm. Ακούστε τώρα. Για μένα, το προσωπικό, γιατί απευθύνομαι στους υπαλλήλους, στους συνεργάτες μου υπαλλήλους, πρέπει να καταλάβει ότι όταν περνάει να μαζέψει τα σκουπίδια, δεν κάνει απλά μια διαδικασία, κάνει ένα λειτουργήμα. Διαφημίζει την πόλη. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο θα καθαρίσει, θα σκουπίσει το χώρο γύρω από τους κάδους, θα πάρει τον κάδο και θα τον επανατοποθετήσει, είναι ολόκληρη ιστορία. Mm-hmm. Το πώς θα μιλήσει στον κόσμο που βρίσκεται γύρω-γύρω είναι επίσης τεράστιο. Παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και παλεύουμε για το καλύτερο κάθε μέρα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Να μείνω ικανοποιημένος με τι? Αν βγω έξω μπορώ να πάρω 100 φωτογραφίες για πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Θα σας πω όμως κάτι άλλο. Στο μεγαλύτερο που δεν είμαι ικανοποιημένος και δεν θα είμαι, είναι στο πώς λειτουργεί ο κόσμος απέναντι στην καθημερινότητά του. Mm-hmm. Αυτά που βλέπετε πεταμένα στους κάδους, mm-hmm. τα πέταξε κάποιος. Mm-hmm. Και τα πέταξε κάποιος γιατί θεωρεί ότι είναι πολύ καθαρός για να είναι μέσα στο σπίτι του. Λες και ο δρόμος δεν είναι σπίτι του. Αυτός ο κάποιος θα μπορούσε να πάρει τηλέφωνο την υπηρεσία, τον καναπέ που τον πέταξε εκεί και φαίνεται ή τι λεκάνη, γιατί άλλαξε ήδη υγιεινής και πήγε και την άφησε έξω από τους κάδους, να πάρει τηλέφωνο την υπηρεσία να έρθει να το πάρει. Άρα είναι υπόθεση όλων μας. Βεβαιότατα. Από τον οδηγό του αυτοκινήτου, του απορριμματοφόρου που πρέπει να επιστρέψει στην υπηρεσία και ο κανόνας λέει ότι θα μας πεις πού έχει ογκώδη, δηλαδή πού έχει κλάδια, άλλα σκουπίδια, γραπτός, έτσι ώστε μετά να περάσουν να τα πάρουν, μέχρι αυτόν ο οποίος θα μας πάρει τηλέφωνο για να τα φορτώσουν. Άρα, για να, αν καταλαβαίνω σωστά, λέτε, σε αυτόν που θα βρήσει και θα πει πω εδώ, καλό, του λέτε με λίγα λόγια να πάρει τηλέφωνο. Βεβαίως. Σε μια υπηρεσία, να πάρει τηλέφωνο και στο αρχείο. Και να πει πότε μπορείτε να έρθετε να τα πάρετε. Και να πει, παιδιά, εντάξει, αφού βρίζω που βρίζω, ξέρω εγώ, θέλετε δηλαδή περισσότερο συμμετοχή του κόσμου, να μην μείνει παθητικά στο να βρίσω ή κάτι που δεν μου αρέσει, που δεν είναι σωστά, να σας το επισημάνει. Δεν μπορεί να το ξέρετε κιόλας. Η νομοθεσία μας δεν μας επιτρέπει κάτι άλλο εκτός από τη συνεργασία. Τώρα που το είπα, αυτό είναι μια εφαρμογή που βγάλατε. Είχατε βγάλει μια εφαρμογή τώρα έτσι πριν κάποιων μηνών. Την Novoville. Novoville. Αυτή πώς πάει η λειτουργία? Πάει πολύ καλά. Έγινε σε αυτό το πνεύμα. Ναι, ναι, πάει πολύ, πάει πολύ καλά. Μπαίνει κόσμος, δίνει αυτά που στοιχεία, θέλουμε. Ενημερών. Φανταστείτε ότι όταν είναι να φτιάξουμε να κάνουμε αποκατάσταση στους δρόμους ή οτιδήποτε. Είμαι σίγουρη ότι πρώτα αυτό θα ναι, μα το δικό δίκτυο υποφέρει και θα υποφέρει. Ναι, και θα υποφέρει. Γιατί οι πόροι είναι πάρα πολύ λίγοι και θα σου θέλω την ερώτηση για να δώσω την κατάλληλη απάντηση. Παίρνουμε τον κατάλογο μέσα από το Novoville πρώτα, ναι. Μετά μιλάμε με τους προέδρους, μετά μιλάμε με τους κατοίκους, μιλάμε με όποιον μπορούμε, με τους
έτσι ώστε να ξεκινήσει να κάνει αποκατάσταση. Αλλά πρώτα είναι αυτά τα δεδομένα που έχει βλάβες, έχει συντηρήσεις και τέτοια. Έχετε εικόνα περίπου για τη μεγέθη μιλάμε τώρα, δεν θέλω να μου πείτε ακριβώς. Ας πούμε, στους μήνες λειτουργεί πόσο περίπου. Εγώ θα σας πω. Κάνα χρόνο, όχι λιγότερο. Γύρω στον χρόνο. Εγώ θα σας πω ότι όταν θα αναφέρω τα στατιστικά θα εντυπωσιαστείτε με το τι έχουμε φτιάξει, αλλά είναι το 60% η ανταπόκρισή μας από αυτά που μας δίνει. Που λαμβάνετε. Δηλαδή υπάρχει ένα 40% το οποίο δεν μπορούμε να το φτιάξουμε και αργεί πολύ. Εδώ μιλάνε για τα φανάρια στην οδό Άργους, όπου υπάρχει λέει μια λακκούβα κρατήρας. Τι γίνεται εκεί, την έχετε δει? Η λακκούβα κρατήρας προήλθε από ένα έργο της ΔΕΙΑΝ πολύ πρόσφατο. Έκατσε το δόστρωμα. Το άνοιξαν, το έσκαψαν γιατί είχε βλάβει ο αγωγός. Περνάνε κάποιες μέρες γιατί πρέπει να κάτσει το χώμα. Πραγματικά είναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είτε αν πας και ρίξεις πίσω αμέσως, τη στιγμή που δεν έχει κάτσει από πάνω, δεν έχουν κάτσει τα αδρανή, έχουμε πρόβλημα. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα θα φτιάξετε. Εδώ θα έρχεστε να παραδειγματίζεστε. Ό,τι θέλετε εδώ. Πρέπει απ' έξω, μέσα. Ό,τι είπατε θα φτιαχτεί εντός. Εντός της εβδομάδας, ναι, της άλλης εβδομάδας θα φτιαχτεί. Συνήθως... Να πάρουμε μια ανάσα. Να πάρουμε μια ανάσα και ό,τι θέλετε ρωτάτε τον Δήμαρχο, παιδιά. Δεν ναι, μην είστε θεατές. Από λακκούβες, ξέρω εγώ, μέχρι... Μέχρι ό,τι θέλετε. Τι ομάδα είναι. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ξέρουν. Ξέρουν, την καλύτερη ομάδα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά εδώ μαζί με τον Δήμαρχο Ναυπλίων Δημήτρη Κοστούρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Ξέρετε τι ωραία κουβέντα κάνουμε εμείς όταν εσείς δεν μας βλέπετε στα κρυφά. Λοιπόν, καταρχήν, κάντε μας ερωτήσεις μας. Θα ήθελα κάτι να πω. Παρακαλώ. Αγαπητέ Πέτρο. Α, απευθυνόμαστε στον Πέτρο Δεναξά. Ναι. Ένα φωτογράμμα σου που λέει, δεν ξέρω αν συνεχίζει να είναι online. Θα το δούμε αμέσως. Φυσικά και αναφέρομαι σε αυτούς που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτό όμως. Δεν πάει, είναι κοντά ότι, μας, ναι. Ναι, δεν πάει να πει ότι δεν θα αναφέρω και αυτούς. Mm-hmm. Άλλωστε, δημόσιοι υπάλληλοι είναι και αυτοί που είναι στο Δήμο, οι δημοτικοί υπάλληλοι, και ξέρω ότι υπάρχουν εξαιρέσεις, υπάρχουν και κανόνες. Δεν μηδενίζουμε και δεν ισοπεδώνουμε ποτέ. Γι' αυτό που μίλησα εγώ και θέλω να είναι πεντακάθαρο, είναι η συλλογική συνείδηση του ότι όταν βοηθάμε για ένα έργο, μπορεί να είναι άσχετος αυτός που συνέταξε τη μελέτη. Αυτός που την. Που την παρέλαβε μπορεί να είναι ο πιο σχετικός άνθρωπος του κόσμου. Σας παρακαλώ πολύ να τον βοηθήσει τον άσχετο, γιατί το ζητούμενο δεν είναι να βγάλουμε τον άσχετο και να τον εκθέσουμε. Το ζητούμενο είναι να προχωρήσουμε και να γίνει το έργο. Να γίνει το έργο. Άλλωστε, αυτό. Οι υπάλληλοι με τους οποίους δουλεύει κάποιος, επειδή έχω δουλέψει με ομάδες, δεν αλλάζονται κάθε χρόνο στη μεταγραφική περίοδο. Προσπαθούμε να πάρουμε το 100% από όλους. Και μπορώ να πω ότι από το μεγάλο κομμάτι στο Δήμο είμαι ικανοποιημένος, γιατί αν φανταστεί κάποιος πόσοι υπάλληλοι ήταν το 2010 και πόσοι είναι τώρα και ότι έχουμε και κάποιες δεκάδες αρμοδιότητες παραπάνω, θα καταλάβετε ότι επιτελούμε ένα απίστευτο έργο. Και οι υπάλληλοι πρώτοι από όλους. Και έχουμε και την καλημέρα του Βαγγέλη του Δαμπαλάκη προς τον Δήμαρχο και τα χρόνια του πολλά από τον Bristol του Ηνωμένου Βασιλείου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο παλιός παίχτης του μπάσκετ, Βαγγέλης Δαμπαλάκης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Βαγγέλη, να περνάς πάρα πολύ καλά. Τώρα που σε είπα παίχτη του μπάσκετ, δεν νομίζω να προσβλήθηκες. Αγαπημένος ο Βαγγέλης, αγαπημένος. Ξέρω, εγώ κάνω το αστείο μου. Τα παιδιά αυτά είναι παιδιά μου. Είναι παιδιά μου και καταλαβαίνουν αμέσως. Είπαμε για την Αμαλία, όπου πιλωτικά, όπως είπατε, δοκιμάζεται, εν πάση περιπτώσει. Άμα δείτε ότι για τον όρθιο τα λόγο κάτι δεν πάει καλά, δεν θα επιμείνετε. Θα το διορθώσει, εννοείται. Θα το δείτε στην πορεία. Να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό είναι μια διαδικασία. Έχετε κατά νου και άλλες διαδικασίες, δηλαδή στην καθημερινότητα. Δεδομένη, εσείς δεν μπορείτε να βγείτε, δεν είστε ούτε τους νόμους φτιάχνετε, ούτε μοιράζετε λεφτά στον κόσμο. Ξέρουμε πώς είναι η κατάσταση για τον Έλληνα. Ξέρουμε επίσης, Αλεξία, τα έλεγα χθες με ένα φίλο στο τηλέφωνο, ότι το Ναύπλιο
Δεν λέω ο Δήμος Ναυπλίων ευρύτερα, γιατί άλλο κόσμο δουλεύει το τολό, μάλλον δουλεύει το Ναύπλιο, αλλά το Ναύπλιο έχει στηριχθεί πάρα πολύ. Το πόλη του Ναύπλιου έχει στηριχθεί και στηρίζεται πάρα πολύ στους Έλληνες επισκέπτες. Κακά τα ψέματα. Και στους ξένους. Από την πρωτεύουσα. Φέτος είχαμε και ευτυχώς. Υπήρχε επισκεψιμότητα και από τους Έλληνες. Γιατί στον Έλληνα ξέρετε ότι υπάρχει. Απλό Έλληνα είναι ο καλύτερος πελάτης. Πιθανότατα. Ακόμα παραμένει, θεωρώ εγώ. Είναι καλός πελάτης. Έχετε κάποιες ιδέες το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες που μπορείτε να εφαρμόσετε σε... Εντάξει, γιατί φαντάζομαι και εσείς μιλάτε με κόσμο και με επαγγελματίες, με φίλους σας, με γνωστούς, με... ακούτε την κρίνια, βλέπετε τέλος πάντων τι γίνεται. Να μοιράσετε λεφτά δεν μπορείτε, να μειώσετε φόρους δεν μπορείτε. Έχετε κατά νου κάποιες παρεμβάσεις που μπορείτε να κάνετε ενδεχομένως στο Ναύπλιο και σε άλλες περιοχές του Δήμου Ναυπλιαίων, ώστε λίγο κάποιες μικρές ανάσεις να δοθούν στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, γιατί όπως είπατε. Απασχολούν, και να σταθούμε λίγο σε αυτό, απασχολούν παιδιά από την τοπική κοινωνία, παιδιά από τα, από τα χωριά της περιοχής, μέσα από τον Ναύπλιο. Ζουν οικογένειες, κακά τα ψέματα, από αυτό το πράγμα που λέγεται τουρισμός ευρύτερα. Η κοινωνική πολιτική είναι από τα πιο δυνατά σημεία του Δήμου. Αυτό όμως που δεν έχουμε κάνει και δεν θα το κάνουμε πάνω σε αυτό το θέμα, είναι να το διαφημίσουμε. Βοηθάμε παντού. Δεν θα πω ακριβώς τι γίνεται, αλλά στόχος μας είναι, κάποια στιγμή το ανέφερα, να μην πεινάει κανένα στο Δήμο. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν πρόβλημα ακόμα και αισθήσεις. Βεβαίως. Πρόβλημα είναι η στέγη. Είχα πει ότι το θέμα του νερού, νερό και ρεύμα, είναι το τελευταίο οχυρό αξιοπρέπειας για την ελληνική οικογένεια. Έτσι. Ακόμα και αυτό, σε μια περίοδο που η ΔΕΙΑΝ βρίσκεται σε μια κατάσταση ανασυγκρότησης, και όταν θα γίνει ο απολογισμός θα δοθούν ακριβώς τα στοιχεία, δεν κόβουμε νερό. Τη στιγμή που στο γραφείο μου έρχονται 500 άνθρωποι γιατί κόβεται το ρεύμα. Δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες, δουλεύουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα το διαφημίσω. Δεν θέλω να το διαφημίσω. Όχι, αυτό, το καταλαβαίνω αυτό, δεν θέλω αυτό. Αν έχετε κατά νου κάποιες άλλες παρεμβάσεις που μπορούν να δώσουν ανάσα στις επιχειρήσεις. Η πιο ισχυρή παρέμβαση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλές δυνατότητες και από την πλευρά σας. Αυτό που κάνουμε για τις επιχειρήσεις είναι το να έχουμε την πόλη συνέχεια ζωντανή. Ο επισκέπτης που έρχεται εδώ βλέπει κάτι που δεν το έχει δει σε άλλη πόλη της Ελλάδας. Να γίνονται εκδηλώσεις, να γίνονται διάφορες δράσεις. Φέρνουμε πάρα πολύ κόσμο στην πόλη από παντού με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό είναι επένδυση στην οικονομική ζωή της πόλης, το ξέρουν όλοι, το έχουν καταλάβει όλοι, οτιδήποτε λέγεται γύρω από αυτό είναι απλώς σοφίσματα, γιατί τα χρήματα κατά 99% μένουν εδώ, ακόμα και αυτά που έμεσα μοιράζουμε εμείς. Απ' την άλλη κοιτάμε στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής να δημιουργήσουμε αυτό τώρα το ΚΕΠ που φτιάχνουμε, το Κέντρο Ενημέρωσης για τις Ευπαθείς Ομάδες, έτσι ώστε ο άλλος για κάποια πράγματα να κρατάει την αξιοπρέπειά του και να μην είναι αναγκασμένο να τρέχει δεξιά-αριστερά. Είναι πολύ μεγάλο για μας κομμάτι το να είναι αξιοπρεπής ο δημότης. Πού θα λειτουργήσει το. Θα λειτουργήσει σε κτίριο μέσα στο Ναύπλιο και θα καλύπτει και το Ναύπλιο και το Άργος και τις γύρω περιοχές με κινητή μονάδα. Α, είναι τα κέντρα κοινότητας. Τα κέντρα κοινότητας. Είναι πολύ σημαντικό. Λέγαμε τον κύριο Στεφανόπουλο την άλλη φορά. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά σε όλες τις δράσεις τις ανθρωπιστικές. Δεν χρειάζεται να διαφημίζουμε. Δεν είναι από αυτό που θα θέλαμε να περηφανευόμαστε. Προχτές ο κύριος Κάτζιος εδώ μας έλεγε, Αλεξία, θυμάσαι, ότι εγώ λέει συντάχθηκα με τη λύση της περιφέρειας, για τα απορρίμματα πάμε τώρα. Mm-hmm. Συντάχθηκα με τη λύση, ως Δήμος Επιδαύρου, συντάχθηκα με τη λύση της περιφέρειας. Απ' την άλλη όμως εξέφρασε ο άνθρωπος τον παράπονο του. Δηλαδή, λέμε ναι, πρέπει να αποχωρήσει η λύση της περιφέρειας. Επιτέλους, περνάνε μήνες, περνάνε τα χρόνια και απ' την άλλη μου έρχονται πρόστιμα. Από την περιφέρεια και τις κομματερές. Ακριβώς. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να είναι το ίδιο story, να πω εγώ, και για το και Δήμο Ναυπλίων. Εκεί έχουμε, δηλαδή, ξέρετε τι λέμε, ναι, η λύση και η λύση, αλλά εμείς, δεν ξέρω, θα μιλήσω με τον εαυτό μου, περνάνε τα χρόνια. Ναι. Έχουν περάσει τα χρόνια, δηλαδή, περιμένουμε τη λύση από την περιφέρεια και η λύση δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Ακόμα είναι το χάλι της Καραθώνας, έτσι είναι. Σαφέστατα αποκαταστάθησαν χωματερές, αλλά απ' την άλλη όμως δεν είναι αυτό που θέλουμε. Να πούμε και αποκαταστάθηκε, δεν είναι κακό. Αποκαταστάθηκαν, πείτε μας. Του τολού. Δεν είναι κακό. Βεβαίως. Δεν είναι κακό. Γιατί έχουν καταλάβει το Λεωνί, γιατί κάθε χρόνο το έχουν καταλάβει από την αποσία πυρκαγιάς μάλλον. Έτσι, μπράβο. Να ξέρουμε. Αυτό νομίζω ότι το έχουν καταλάβει. Ωραία. Όταν την πρώτη φορά είχαμε μιλήσει για απορρίμματα εδώ,
Και θέλω να σας πω τώρα για τα απορρίμματα και το πώς πηγαίνει, γιατί θα επαναλαμβάνουμε συνέχεια και δεν μου αρέσει. Έχετε κάποια ενημέρωση στην περιφέρεια, αυτό θέλω να πω. Πού πάμε τώρα εκεί, γιατί περιμένουμε τώρα στην περιφέρεια όταν σας είχα πει να μας λύσει το θέμα. Ότι είναι πολιτικό το θέμα στην αρχή. Είναι πολιτικό το θέμα. Κάποιοι έλεγαν εμείς κάνουμε, εμείς το λύνουμε. Είναι πολιτικό και επικοινωνιακό το θέμα. Έχουμε κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και περιμένουμε λοιπόν. Θέλετε να ξαναμπούμε πάλι σε αυτά που είπα πριν. Τι περιμένουμε, για ποιον πάμε να λύσουμε, ποιοι ήρθαν οι Τούρκοι να λύσουν το πρόβλημά τους στα σκουπίδια. Όχι, οι Έλληνες είμαστε όλοι. Να συνεργαστούν όλοι, να αδειοδοτηθούν γρήγορα, να υπογραφούν οι συμβάσεις γρήγορα. Γι' αυτό σας λέω. Αυτή τη στιγμή τι είχαμε, εταιρεία, υπουργείο, περιφέρεια, δήμοι, φόσδα, ο ένας απέναντι από τον άλλον. Λες και ήταν από διαφορετικές χώρες του κόσμου. Η Νότια Κορέα με τη Βόρεια Κορέα και ο ένας. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Δεν θα λύνονται. Και η Καραθώνα είναι εκεί. Και εγώ δεν τρέπομαι να το πω, γιατί κάποιοι θεωρούν. Σιγά με βγάλουν και πατέρα της Καραθώνας. Και τρελαθούμε εντελώς. Εντάξει, δεν κινδυνεύω από εδώ. Στους νοήμονες δεν κινδυνεύω. Στους ηλίθιους δεν με ενδιαφέρει, να σας το πω έτσι. Για την Καραθώνα. Τώρα ο ηλίθιος λέει ότι ο Κοστούρος θέλει για την Καραθώνα. Δεν με ενδιαφέρει να τον ακούσω. Δεν με ενδιαφέρει να του πω κάτι, να σας το πω διαφορετικά. Κάποιος πολύ μεγάλος. Κάτι είπε, ένα κακό σχόλιο ένας από κάτω την ώρα που μιλάει στη Βουλή. Και λέει, ποιος το είπε αυτό. Λέει ο Τάδε. Α, ο Τάδε, εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Το είχε πει και ο Γεώργιος Παπανδρέου αυτό. Ναι. Ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ναι. Δεν παίζει ρόλο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εμείς έχουμε κάνει το παν. Το παν μέσα σε αυτό που λέγεται ελληνικό κράτος. Πριν, Πέτρο, έλα τώρα στα λόγια μου να μου πεις, μόνο η λύθη και άσχετη είναι αυτή γύρω-γύρω με τις μελέτες. Όχι. Τεχνοκράτες είναι. Να κάτσουν όλοι να συνεργαστούν, να τελειώνει η υπόθεση. Τι θέλανε. Οι Δήμοι να πάρουν, πήραν οι Δήμοι και το πολιτικό κόστος έχουν. Γιατί κάθε μέρα βγαίνει ο κάθε πονηρός και λέει ότι ο Δήμος ευθύνεται για τα σκουπίδια. Ο κάθε πονηρός. Μπράβο λοιπόν. Τότε πώς κάνει, ξαναλέω εγώ, διαμονισμό η περιφέρεια για κάτι που ευθύνεται άλλος. Μου λέει πριν ο φίλος για την Γούβα. Θα ήθελα να μου πει πού πληρώνει για το οδικό δίκτυο. Έχει ένα αυτοκίνητο και πληρώνει. Πού πληρώνει, στο Δήμο. Δεν πληρώνει στο Δήμο τον πληροφορό. Πληρώνει τέλη κυκλοφορία στο κράτος. Ο Δήμος θα τρέξει να φτιάξει τους και τρέχει όπου μπορεί, όσο μπορεί. Αλλά οι πόροι δεν έρχονται σε εμάς. Τα 200 άρικα που δίνει ο καθένας για το οδικό δίκτυο πάνε αλλού. Αυτός δεν τα μεταφέρει σε εμάς. Η Ευρώπη μεταφέρει αυτούς τους πόρους σε αυτόν που εκτελεί το έργο. Αυτά είναι πράγματα που καλό θα ήταν να τα σκεφτούν. Σωστά. Αυτοί που πρέπει να τα σκεφτούν. Σας ρώτησα απλά, γιατί το ίδιο ερώτημα φυσικά θα υποβάλλουμε όταν θα έχουμε εδώ και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χιβητόπουλο. Αλλά σας ρώτησα επειδή προφανώς και εσείς έχετε μεγάλη αγωνία για αυτή τη στιγμή. Αν έχετε κάποια ενημέρωση που βρισκόμαστε στη λύση της περιφέρειας. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή. Που την ακούμε χρόνια. Έχουμε μπροστά μας την υπογραφή μιας σύμβασης ανάμεσα στην περιφέρεια και στον ανάδοχο. Δεν αργεί πολύ. Πλέον, πολύ, μόνο πολύ. Αργεί από το 2013. Εντάξει, αυτό δεν είναι σύμβαση. Και μετά το 13, και από το, νομίζω και από πότε μας είχε πει η κυρία Νικολάκου ότι υποτίθεται ότι τώρα θα είχαμε προχωρήσει. Νομίζω Σεπτέμβριο, πότε είχε πει ότι ήταν. Το 2014 η κατάσταση ήταν στο ίδιο σημείο. Για δύο χρόνια, μέχρι το 2016 το Δεκέμβριο που βγήκε ο νέος εθνικός σχεδιασμός, το έργο αυτό χαρακτηριζόταν απαράδεκτο. Ήταν ένα φαραωνικό έργο απαράδεκτο. Από το 2016 το Δεκέμβρη, δηλαδή σχεδόν 10 μήνες, άρχισε να γίνεται αποδεκτό από την κυβέρνηση. Και άρχισαν να γίνονται όλες οι συνομιλίες που έπρεπε να γίνουν. Πάμε πάλι λοιπόν. Εντάξει, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στο Κασίδι το κεφάλι κάνουμε πολιτική. Το Κασίδι το κεφάλι είναι και το περιβάλλον και ο πολίτης. Κάποιοι μιλάνε για ποσά ευρώ ανά τόνο. Το μυαλό τους και μια λίρα. Δεν έχουν αξιολογήσει ποτέ πόσο κοστίζει η περιβαλλοντική επιβάρυνση με τις χωματερές. Ο άλλος σου λέει τώρα πληρώνω τόσο και θα πληρώνω τόσο. Τι καταστρέφεις τώρα φίλε μου και τι θα καταστρέφεις αύριο. Έχει διαφορά. Ο κόσμος είναι έρμεο του καθενός να λαϊκίζει, να κάνει, να λέει. Και συνεχίζουμε στην ίδια κατάσταση. Μήπως έχει δει και ένας φίλος που μας έγραψε πριν λίγες μέρες που το λέγαμε ότι επειδή ακόμα είναι σχετικά μακριά οι εκλογές στην αυτοδιοίκηση, κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν τέτοια εποχή του 19, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο του 19. Μήπως όλα αυτά ακόμα και χρόνια, δεν είναι αύριο. Ναι. Μήπως ως διαμαγείας γίνουν όλα ένα εξάμεινο, ξέρω εγώ, πριν τις. Είναι ψηλιασμένο ο κόσμος. Να σας πω εγώ. Βάζει και αυτό το στοιχείο. Παραμονές εκλογών ή όχι, που εγώ δεν το βλέπω έτσι, παραμονές ή όχι.
ας γίνει. Καλά, εντάξει, ας γίνει. Όχι, ας γίνει. Το λέω γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα του να μην γίνει κάτι είναι μπροστά μας και τη βλέπουμε. Εγώ γι' αυτό μιλάω και θα μιλάω. Διδάσκουμε το πώς δεν θα γίνει κάτι και στα απορρίμματα. Τι θέλει να αλλάξει ο Δημήτρης ο Κοστούρος ως δήμαρχος στο Ναύπλιο και δεν μπορεί. Στο Δήμο Ναύπλιο. Είναι εμφανές ότι θέλω να αλλάξω την νοοτροπία των ανθρώπων. Είσαι πολύ ρομαντικός. Δεν παίζει ρόλο. Η παρέμβαση είναι στο μυαλό των ανθρώπων. Η παρέμβαση, θα το λέω, είναι. Σε κάθε ευκαιρία αυτό. Δεν υπάρχει. Τι όμως τόσο. Αυτός είναι ο κόσμος. Εγώ ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση για ένα λόγο. Δεν πιστεύω στην κεντρική κυβέρνηση. Δεν πιστεύω ότι κάποιοι μπορούν να αλλάξουν κάτι από πάνω προς τα κάτω. Μπορούν μόνο από κάτω προς τα πάνω. Σε μικρότερες ομάδες και να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή λίγο την επιρροή και προς τα πάνω. Το Ναύπλιο τη δίνει αυτή τη στιγμή την επιρροή. Mm-hmm. Τη δίνει στους ανθρώπους της κεντρικής σκηνής που έρχονται στο Ναύπλιο για να πάρουν λίγη από τη λάμψη του. Και από όλους τους γύρω-γύρω που έρχονται να αγγίξουν λίγο Ναύπλιο για να πάρουν λίγη από τη λάμψη του. Ασχολήθηκα λοιπόν γιατί θεωρώ ότι εμείς εδώ μπορεί να φτιάξουμε μια συνείδηση από περιβαλλοντική μέχρι τοπική, η οποία να είναι αναπτυξιακή και σύγχρονη. Mm-hmm. Γιατί αυτό που κάνω έχει αποτέλεσμα στο παιδί μου που παίζει δίπλα. Που πετάω τη σακούλα ή πετάω το αποτσίγαρο στην παιδική χαρά ή σπάω την παιδική χαρά. Αυτό έχει άμεσο αποτέλεσμα, το βλέπω. Άρα μπορώ να φτιάξω το πώς σκέφτομαι, το πώς περπατάω στο δρόμο, το πού παρκάρω, το πώς παίρνω το αυτοκίνητο ή χρησιμοποιώ άλλο μέσο. Ή να πω σε κάποιον δίπλα με ωραίο τρόπο γιατί γνωριζόμαστε, μην το κάνεις αυτό γιατί μας πειράζει όλους. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει. Η παρέμβαση στο μυαλό είναι πρώτα και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Τώρα αν μου πείτε για προβλήματα θα ήθελα να μην υπάρχει ανεργία. Ευχαριστώ πολύ, δεν συζητάμε για τέτοια πράγματα. Πρώτα είναι η παρέμβαση στο μυαλό του ανθρώπου. Το Ναύπλιο δεν του αξίζει να έχει αυτόν τον τρόπο σκέψης, το μίζερο. Δεν το παρουσιάζετε όμως λίγο, μήπως και εσείς κάπου υπερβάλλετε υπό την έννοια ότι το παρουσιάζετε, δηλαδή μια εικόνα, όπως το καταλαβαίνω εγώ τώρα, ότι η κοινωνία είναι όχι συντηρητική. Το συντηρητικό δεν είναι, μου λέει, ότι είναι τέλος πάντων δεν μπορεί να παραλάβει και αυτό που έχει ως στολίδι. Κάπως έτσι μας το παρουσιάζετε. Και ότι γκρινιάζει και ότι δεν θέλει και ότι αντιδρά κτλ. Θα σας πω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Πώς υπερβάλλω. Θα σας το εξηγήσω, δεν υπερβάλλω καθόλου. Και μπορεί να υπάρχουν κάποιες φωνές ενδεχομένως που δεν κουστάρουν τον Κοστούρο. Μόνο για χίλια δυο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν με αφορά. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Δεν με αφορά. Εμένα με αφορούν μόνο αυτά που μπορούν, έχουν αληθινή βάση και μπορούν να βελτιώσουν το έργο μου. Τα υπόλοιπα δεν με αφορούν, να σας το πω έτσι. Σας λέω το εξής. Για να έρθει κάποιος στο Ναύπλιο, το σχεδιάζει χρόνια. Είναι το ωραιότερο μέρος που μπορεί να πάει. Μπορείτε να το καταλάβετε εσείς. Εσείς που μένετε εδώ στο Ναύπλιο. Mm-hmm. Ότι μπορείτε να περπατήσετε στην Αλβανιτιά, να κάνετε μπάνιο. Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω. Όχι. Κάθε φορά μπορείτε να καταλάβετε. Και στο νεράκι. Μόνο εγώ δικαιολογούμε να μην εισπράττω την ομορφιά της πόλης μου. Γιατί πλέον περπατάω στην πασαρέλα στο Ναύπλιο, μέσα στο λιμάνι και κοιτάω αν τα πλακάκια είναι εντάξει. Mm-hmm. Δεν κοιτάω το μπούρτζι, τη θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα. Mm-hmm. Κοιτάω αν και είναι οι λαμπτήρες. Mm-hmm. Βλέπω το δάχτυλο και δεν βλέπω το δάσος. Mm-hmm. Εντάξει, έχω βάλει κάτι μπροστά στα μάτια μου και το δέντρο και όχι το δάσος. Αλλά σας λέω ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο κόσμος. Πρέπει πρώτα-πρώτα να μην καταστρέφει τίποτα. Γιατί μιλάμε για στολίδι. Αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό το λένε οι χιλιάδες των ανθρώπων που έρχονται εδώ. Θέλω πρώτα να, αν δεν εκτιμήσει ο κόσμος τον εαυτό του πρώτα. Αυτό που έχει. Δεν εκτιμήσει αυτό που έχει. Δεν σεβαστεί τον εαυτό του. Δεν σεβαστεί αυτό που έχει. Τότε πώς θα πάμε μπροστά. Μην έχει απαιτήσει. Είπατε ότι δεν ασχοληθήκατε με την κεντρική πολιτική σκηνή και δεν έχετε σκοπό από το καταλαβαίνω να ασχοληθείτε με την κεντρική πολιτική σκηνή. Προς το μέλλον δεν ξέρουμε. Κανένας μας δεν ξέρει το μέλλον. Μην λέτε όχι. Πείτε, παρακαλώ, όχι. Δεν ξέρω να με δείχνει η κάμερα. Σας δείχνει. Τέλος πάντων, έχουμε τρεις βουλευτές στην περιοχή. Δεν θα μου πείτε πώς είναι οι σχέσεις. Βλέπετε όμως ότι έχουμε και κυβερνητικό βουλευτή. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι κυβέρνηση μπορείς να κάνεις πράγματα. Υπάρχει στη συγκεκριμένη αίσθηση, περίπτωση θα μου επιτρέψεις, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα. Ναι, υπάρχει ακόμη η αίσθηση. Ένα σχολείο στους μήλους. Εγώ δεν είναι θέμα να πρέσπευσω τον κύριο Γκιόλα, αλλά για παράδειγμα βλέπω και εκτός Αργολίδας ότι οι βουλευτές, στα χρόνια ειδικά των μνημονίων, ουσιαστικά τους θέλουν να ψηφίζουν ή να μην ψηφίζουν. Ακριβώς. Δηλαδή είναι λίγο, έχουν οι ίδιοι υποβαθμίσει
με δικές του και με δικές του ευθύνες, το κοινοβουλευτικό ρόλο. Εντάξει, οι ερωτήσεις μπορεί να γίνονται, αλλά ξέρετε τώρα και εσείς πώς είναι οι απαντήσεις. Είναι λίγο... Οι ερωτήσεις είναι απλά για να πούμε στον κόσμο ότι εγώ την έκανα. Ναι, και οι ερωτήσεις είναι για να απαντώνται. Ναι. Δεν απαντώνται πάντα. Απαντώνται, όχι, όχι, όλες απαντώνται. Κάποτε. Όχι τώρα. Απαντώνται όλες οι ερωτήσεις. Μπορεί το πολιτικό προσωπικό. Ναι, δεν αποσαφηνίζεται τίποτα. Απάντησε δώσαμε. Μπορεί το πολιτικό. Σε σεβαστήκαμε και σου απαντήσαμε κάτι. Ναι, μπορεί το πολιτικό αυτό. Προσωπικό λοιπόν, προφανώς και ο κυβερνητικός βουλευτής ή οι κυβερνητικοί βουλευτές, να αφήσουν σημάδι ότι ναι, εγώ έκανα. Σε ρωτάς που είστε δήμαρχος και δεν είστε βουλευτής, πώς λέγανε παλιά οι βουλευτές. Εγώ έκανα αυτό, πήγα αυτό, έκανα αυτό. Μπορούν αυτό να το ισχυριστούν. Όπως έχετε δει εσείς τώρα, ναι, σήμερα για το Δήμο να αφήσουν ένα στίγμα. Ναι, η κουβέντα μας έτσι ακριβώς δεν ξεκίνησε, Βασίλη. Ότι είναι πολύ δύσκολο οι βουλευτές αυτή τη στιγμή να κάνουν. Το πόλτα. Λέμε εμείς. Ο Δήμαρχος του Δήμου. Γιατί εμείς δεν είμαστε ψηφοφόροι. Όχι. Έχει συνεργαστεί όμως για θέματα του Δήμου. Είδατε ότι μπορούν να τους περνάει τέλος πάντων. Τα περιθώρια είναι πάρα πολύ μικρά για τους βουλευτές. Αυτή τη στιγμή το κράτος είναι υπό επιτήρηση και είναι, τα χρόνια του μνημονίου είναι τα μοναδικά χρόνια που πηγαίνει και ακούς όχι. Δηλαδή, του λες τι θέλω, θέλω λεφτά. Εγώ πήγα σε υπουργό, ο οποίος με κάλεσε. Είναι πιο εύκολο να πάτε σε υπουργό παρά στο βουλευτή, αυτό θέλω να πω. Είναι πιο πρακτικό, ίσως. Όχι. Ο βουλευτής δεν έχει. Μπορεί να τον πάρει να πα παρέα, να σου πει το ραντεβού. Δεν έχει δύναμη. Δεν έχει αλλά δύναμη. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όρεξη και κάνουν πράγματα και παλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Υπάρχουν. Βεβαίως. Αλλά ποτέ δεν ισοπεδώνουμε. Το να μηδενίζει, να εκθέτει ανθρώπου, να του ισοπεδώνει του ανθρώπου, για μένα είναι άθλιο. Είναι άθλιο. Δηλαδή, είναι η κατάντια τη κοινωνία μα. Αυτή τη στιγμή, και το λέω, χρησιμοποιώ συνέχεια την κατάδεια, γιατί θεωρώ ότι η κοινωνία μας δεν θα επανέλθει ούτε μετά από αιώνα. Αυτό που έχουμε πάθει είναι πολύ σοβαρότερη ζημιά από το ότι χάσαμε λεφτά. Είναι πολύ σοβαρό. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάμε παρακάτω. Πηγαίνει στον υπουργό, σε καλεί ο υπουργός, ναι. Και πηγαίνει και σου λέει: δεν έχω λεφτά. Και τι με κάλεσες, του λες. Είναι απλό. Και ναι. Ακούστε, δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ναι. Και σηκώνεις και φεύγεις. Αυτό δεν υπήρχε ποτέ, μόνο στα μνημόνια. Όπου πήγαινες, έπαιρνες ένα τεράστιο χαμόγελο και ένα τεράστιο ναι. Δανειζόμασταν και δίναμε. Κάποτε, στο Δήμο, πριν 10 χρόνια, 15, έπαιρνες τηλέφωνο τον υπουργό και του λέει: θέλω 400 χιλιάρικα γιατί για μία εγκατάσταση. Και σε 3 μέρες είχες έκτακτη επιχορήγηση. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν είναι απλά. Αυτό το ζήσατε κι εσείς επειδή ήσασταν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπήκε το δήμαρχο. Βεβαίως. Ήσασταν δημοτικό σύμβουλο. Και πριν από μένα. Και πριν από μένα. Ξέρετε τι σημαίνει περίοδος Ολυμπιαδάς. Προλάβατε λίγο και τα καλά χρόνια. Συσσαγωγικά. Δύο χρόνια, δυόμιση. Πρόλαβα τον Κοντολέοντα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Όπω. Εντάξει. Κασέρι. Κασέρι. Μ' ακούει κανένα μετρητά στην τράπεζα. 2 εκατομμύρια. 460 χιλιάρικα έχουμε έργα για όλο το Δήμο, όχι μόνο το πληροδότημα. Να ξεχωρίσω εκείνα που ήταν για το Δήμο. 2 εκατομμύρια για το ναύπλιο, μόνο για συγκεκριμένους λόγους, για την πόλη του ναυπλίου. 460 χιλιάρικα φέτος από Καρνεζέικα, Αμυγδαλίτσα, Αραχνέο, ναύπλιο. Λέτε το να καταλάβει ο κόσμος, ακούει δύο και δεν καταλάβει. Δύο τότε ήταν. Λοιπόν ο υπουργός είχε την άνεση γιατί πήγαινε σε ένα κορβανά δανεικό. Ναι. Και καταστροφικό για την πορεία των πραγμάτων και έπαιρνε και έδινε. Αυτή τη στιγμή οικονομικά δεν έχει να κάνει τίποτα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πριν από μέρες, κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Σε μια συνέντευξη που καλό θα ήταν να τη διαβάσουν, γιατί εμείς ξέρουμε να ισοπεδώνουμε και να βγάζουμε κορώνες. Σε μια συνέντευξη του Σόιμπλε, νομίζω, υπόθηκε το ότι πρέπει να χρηματοδοτείτε τον προϋπολογισμό σας. Δηλαδή, οι ελληματικοί προϋπολογισμοί δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Κάτι το οποίο μας χρεώνει, ήθιστε, και το ήθιστε είναι σοβαρό στην Ευρώπη, να μην υπάρχει. Ή βρίσκεις τον τρόπο να είναι βιώσιμο ή αλλιώς δεν το έχεις. Εμείς εδώ θεωρούμε ότι το κράτος πρέπει να χρηματοδοτεί τα πάντα. Εκτός από την υγεία, την παιδεία, γιατί εκεί πρέπει να δώσουμε λεφτά, υπάρχουν πράγματα τα οποία το κράτος δεν πρέπει να τα χρηματοδοτεί. Πρέπει να μην επιχειρεί το κράτος σε πολλά πράγματα, να μείνει ο ιδιωτικός τομέας πιο ελεύθερος να κάνει πράγματα. Γιατί βρίσκεται το κράτος χρεωμένο από τους δικούς του ελληματικούς προϋπολογισμούς. Αυτά είναι και στο Δήμο. Είναι και στο Δήμο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας χρεώνουν. Βέβαια, τίθεται ένα ερώτημα. Γιατί στο Δήμο είναι πλέον εμφανές. Γιατί εγώ το ξέρω το Μίτσο, τον Τάκη, τη Σούλα και κάθε μέρα ανταλλάσσουμε. Αυτό εισπράττουμε και εμείς από εδώ με αυτά που γράφουν. Ναι. Να σας τα διαβάσουμε στο τέλος. Όταν είναι να προτιμήσω, εγώ θέλω να συνδυάσω. Το είπα και προχθές στο Ελληνοβρετανικό Συμπόσιο που έγινε εδώ. Mm-hmm. Μια εξαιρετική διοργάνωση, η Financial Times. Και αυτό θέλω να μου πει κάποιος πονηρός. Αναφέρθηκαν, λέτε, στην Ευρώπη. Βεβαίως, πώς αξιολογείται
το να βάλει στον Ναύπλιο, στους Financial Times, να μιλάνε για κολοτούμπα του Brexit που συζητήθηκε στον Ναύπλιο. Έτσι. Θέλω να μου πει πόσο λέει να κοστίζει αυτό το πράγμα. Εντάξει, σαν διαφήμιση μόνο το να ακούνε όλοι και να κοιτάνε αν η Βρετανία και πού συζητήθηκε. Με πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Εγώ λοιπόν σε έναν λιτό Ινδιάνικο χαιρετισμό που έκανα με τα φτωχά αγγλικά μου, είπα ότι στόχος μου. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω, χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν μοιάζουν με αυτά του κυρίου Τσίπρα. Σας θαύμασα και στο Ρουαγιάλ προχθές. Στο Ρουαγιάλ μίλησα περισσότερο στα ρουμάνικα, το είδατε μετά. Γιατί ήταν ρουμάνικα. Βρέθηκα στο. Τα πήγατε πολύ καλά. Τους είπα ότι εμείς προσπαθούμε να συνδυάσουμε τον τόπο με τους ανθρώπους. Την ευημερία του τόπου και να ευημερούν και οι άνθρωποι. Εγώ είμαι ναυπλιαίων, δεν είμαι του ναυπλίου. Mm-hmm. Ναυπλιαίων σημαίνει των ανθρώπων είμαι, δεν είμαι του τόπου. Όταν δεν μπορώ να τα συνδυάσω, αν έχω να διαλέξω, θα διαλέξω την ευημερία των ανθρώπων. Καλό θα ήταν λοιπόν όλοι να κοιτάξουν να ευημερούν οι άνθρωποι. Το κράτος έρχεται υποβοηθητικό σε αυτήν την ιστορία. Κάποιοι που θεωρούν ότι ο κρατισμός είναι το ζητούμενο, δεν είναι ο κρατισμός το ζητούμενο. Το ζητούμενο για να ξέρουν γιατί εκλέγονται, σε όσα καθεστώτα εκλέγονται και γιατί γίνεται όλο αυτό. Είναι για να περνάει καλά ο κόσμος. Όχι να κερδοσκοπεί ο κόσμος, όχι να τεμπελιάζει ο κόσμος, να ευημερεί ο κόσμος με όλη την ευγένεια που έχει μέσα η λέξη ευημερία. Των φρονίμων τα παιδιά λέει πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, πριν μας πεις εσύ τα σχόλια των τηλεθεατών, τι χειμώνα θα βγάλουμε στον Ναύπλιο, δηλαδή εννοώ διάβρωση ακτών. Το θέμα είναι πανελλαδικό το φαινόμενο. Ξέρετε είναι ότι εκτιματική υπηρεσία του δημοσίου. Καθαρισμός. Ναι, για να καταλάβετε, επειδή ασχολούμαστε με όλα τα θέματα. Θα σπάω στην πολιτική προστασία τώρα. Ξέρετε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε βεβαίωση από την εκτιματική υπηρεσία του δημοσίου ότι έχουν διαβρωθεί ακτές μας. Γιατί? Μαστιεύεστε. Βεβαίως. Φέρνουμε παλιές φωτογραφίες, φέρνουμε καινούριες φωτογραφίες. Έχουν μπει ο. Και τι γιατί, λέει γιατί, η δεν το ξέρει η εκτιματική υπηρεσία. Δεν μπορεί να δώσει τη βεβαίωση τώρα. Θα έρθει μια επιτροπή για να μας βεβαιώσει αυτή την ιστορία γιατί ο Αιγυαλός ήταν πιο μέσα. Και δεν είναι, δεν θεωρούνταν ακριβώς Αιγυαλός, είναι κάτι μπερδέματα. Mm-hmm. Εντάξει, θα την πάρουμε τελικά, αλλά κάποτε θα ματώσουμε για να πάρουμε. Για να γίνει παρέμβαση. Έχουμε ετοιμάσει τη μελέτη. Κάποτε. Ψάχνουμε στον κύριο Σπρίτζη να πάρουμε χρηματοδότηση. Υπάρχει χρηματοδότηση για κομμάτι της διάβρωσης των ακτών, όχι μόνο τους μόλους που ρίχνουμε, αλλά και άλλα μεγαλύτερα έργα. Όμως συναντάμε συνέχεια προσχώματα. Είναι προετοιμασμένο σε επίπεδο πολιτική προστασία, εν πάση περιπτώσει, ο Δήμος Ναυπλιαίων. Τώρα με τον καιρό δεν μπορώ να τα βάλουμε, δεν μπορώ να ξέρω τι χειμώνα θα έχουμε. Έτσι, δεν θέλω να κάνετε εσείς τον. Όταν αλλά βλέπετε η δημοτική μηχανή να είναι όπως πρέπει, να έχει κάνει τις παράλληλες κατάλληλες παρεμβάσεις. Γιατί κάθε χρόνο λέμε, δεν λέω για τον Ναύπλιο ειδικότερα, μπορεί να ισχύει και στον Ναύπλιο, ότι μα δεν καθαρίστηκαν το καλοκαίρι και τώρα πλημμυρίσαμε, μα έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε να γίνουν. Ακούστε, όχι, δεν έχουν γίνει και δεν θα γίνουν ποτέ. Γιατί δεν έμειναν ανοιχτά τα ρέματα, έχουν μπαζωθεί, έχουν χτιστεί, έχουν τακτοποιηθεί από τον κόσμο τις προηγούμενες δεκαετίες. Mm-hmm. Αν καθαρίσαμε τα υπάρχοντα, ναι, τα καθαρίζουμε τα υπάρχοντα. Αν καθαρίζουμε τα φρεάτια, ναι, τα καθαρίσαμε τα φρεάτια. Όταν ο Θεός, και το ξαναλέω να τα ακούσουν όλοι, αποφασίσει να μας δείξει πόσο άσχημα έχουμε φερθεί στον κόσμο μας, τότε δεν μας σώζει η πολιτική προστασία, ανέκδοτο είμαστε. Ανέκδοτο είμαστε για να ανεβάζω καμιά φωτογραφία στο Facebook. Ότι είμαστε απίκο με τον τέτοιο. Εντάξει. Είμαστε ανέκδοτο. Σωστό. Εντάξει. Πάμε στον κόσμο τώρα. Να μην θελήσει ο Θεός να μας δείξει πόσα ρέματα ήταν στην Αργολίδα, τι πλάτος είχαν τα ρέματα, τι βάθος είχαν τα ρέματα και αυτή τη στιγμή πόσα από αυτά υπάρχουν, είναι εν ζωή, σε παρένθεση, και πόσα αυτά είναι λειτουργικά. Μην το θελήσει ο Κύριος, γιατί τότε θα πάμε στο σεβασμιότατο για μετάνοιες. Θα κλείσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο από τηλεθεατή μας. Ο Δημήτρης θα παραμείνει παιδί του λαού της γειτονιάς. Όλα αυτά και οι παλικαράδες πρέπει να μείνουν μακριά του. Γι' αυτό και τον σχολιάζω. Ο αγαπητός φίλος Χρήστος Πετράκης μας στέλνει αυτό το μήνυμα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης θέλω να πω ότι είναι άπειρες οι ευχές για χρόνια πολλά στον Δήμαρχο. Να πω ενδεικτικά κάποιες. Έχουμε ευχές λοιπόν από τον Τάκη Εκλεκτών, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος. Ανθίκου Τσουμπουλή, Τζένι Σέρφα, Πέννη Τζανί, ο Γιάννης ο Κουτάλης, Iron Mike Μιχάλης, δεν τον ξέρω. Τον ξέρω γιατί έχει τους καλύτερους Κυριακούς, αυτοί, όχι τους καλύτερους. Συγγνώμη γιατί είναι και ο Τάσος τώρα και να μην Μιχάλη. Ο Τάσος μην φίλος μου, ο Κοντιονής. Είναι πολύ μπροστά. Να πω τώρα με την ευκαιρία, γιατί ήμασταν το πρωί και τα λέγαμε με τον Τάσο, ότι ίσως ο μεγαλύτερος αγώνας παγκοσμίως του bodybuilding θα γίνει τον Μάρτιο στο Ναύπλιο. Συνηθίζεται. Αλήθεια. Ο Τάσος ήταν δεύτερος στο Ναι, βεβαίως. Στο Arnold Classic.
αγώνες που εμείς τους βλέπαμε μόνο στα περιοδικά. Όχι να έχει πάει άνθρωπος δικός μας να γίνει νικής εκεί. Φτάσουν πολύ μπροστά. Εντάξει, δεν έχει αγωνιστεί και επειδή πολύ. Κάποιοι δεν ξέρουν τα πράγματα, θεωρούν ότι όλα θα γίνονται. Θα τον έχουμε κοντά μας. Να τον έχετε εδώ. Και είναι πολύ σημαντικό. Ο Μιχάλης είναι εξαιρετικός, τον παρακολουθώ και. Να είναι δυνατός, γιατί αυτό το πράγμα είναι μικρός ακόμα και είναι για το άθλημα. Συνεχίζουμε με κάποιες ευχές. Τάκης Κατσάνης, Τριανταφυλία Πούλου. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Μια και είπες για αθλητισμό, ναι. Κλείνοντας. Καλά, εσένα μας αφήσουν, δεν μπορεί να πας και μέχρι τη μία το μεσημέρι. Εδώ θα μείνουμε. Δεν ρωτήθηκε κιόλας. Το κολυμβητήριο στο Ναύπλιο θα μπορέσουμε να το ζεστάνουμε. Όσο θέλουμε ακόμα όχι. Χωρίς εκατομμύρια, έτσι. Ναι, όσο θέλουμε. Γιατί είμαστε το 2017, έχει προχωρήσει η τεχνολογία, υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει μέλλον. Μόνο υπόσχεση αυτή τη στιγμή. Αναφέρομαι στη λύση που είχαμε βγει, γεωθερμία, πώς λέγονται. Ναι, αυτό το κομμάτι τέλος πάντων δεν έχει προχωρήσει. Έτσι, ναι, γιατί αν δεν γίνει, δεν θα ξανααναφερθώ σε αυτό. Όχι, δεν αναφέρεστε σε αυτό. Πολιτικά τίδες, έλεγε ο Χρήστος Πετράκης. Πολιτικά τίδες μακριά από τον κύριο. Προσέχουμε τον υπολογιστή, κυρία, και εσύ λίγο πιο κοντά την οθόνη. Θέλω να του πω το Χρήστο αν ακούει. Αν ακούει ότι την 25η Μαρτίου, επειδή μιλάγαμε για ποδόσφαιρα πριν, γι' αυτό την κάναμε έτσι όπως την κάναμε, ασπρόμαυρη, κιτρινό-μαύρη. Α, την οδό 25η Μαρτίου. Βάψαμε κίτρινο-μαύρο μπροστά στα καφενεία που πρέπει να βάφουμε. Ο Χρήστος εκεί μπροστά, τέλος πάντων σημαίνει. Ο Χρήστος είναι Παναθηναϊκός, αλλά απέναντι είναι όλοι οι Ολυμπιακοί και ο Καλίνης απέναντι και καλό θα ήταν να βλέπουν λίγο κιτρινό-μαύρο για να μαθαίνουν. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Ναυπλίων. Εγώ σας ευχαριστώ. Αύριο θα παραστείτε στην παρέλαση, φαντάζομαι. Φυσικά. Υπάρχει πρόσωπο από την κυβέρνηση. Το παράδειγμα του Δήμαρχου Θεσσαλονίκης. Όχι, δεν είμαι υπέρ αυτού. Θα είστε. Θα είμαι στην παρέλαση, γιατί στην παρέλαση τιμάμε συγκεκριμένα πράγματα. Και καλό θα ήταν τα παιδιά μας να ξέρουν γιατί κάνουν παρέλαση. Α, μπράβο. Αυτό θα ήταν, που λέγαμε χθες. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό να ξέρουν. 20 χρόνια ως γυμναστής και υπεύθυνος της παρέλασης, αυτό που προσπαθούσα να περάσω ήταν συνέχεια το να ξέρετε γιατί κάνουμε παρέλαση. Αν κάποιος μπορεί να αισθανθεί, μπορεί να κάνει παρέλαση συγκινημένος, όχι αδιάφορος. Γιατί κάνουμε παρέλαση. Δεν τα κάνουμε απλώς για να τα κάνουμε τα πράγματα. Αν θέλει κάποιος να απαξιώσει τις παρελάσεις για να τις εξαφανίσει, είναι μια τακτική του δημοσίου που γίνεται και με τη δημόσια περιουσία. Γιατί αυτό είναι δημόσια περιουσία για μας. Η παράδοσή μας, οι νίκες μας, αυτό για το οποίο πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, είναι δημόσια περιουσία. Απαγορεύεται κάποιος να το απαξιώνει με οποιοδήποτε τρόπο. Εμείς λοιπόν οι αιρετοί οφείλουμε να είμαστε εκεί με τις μέγιστες τιμές που μπορούμε να αποδώσουμε και λίγο υπερβολικές δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να κομπάζουμε για το όχι του Μεταξά. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Είναι κακό να κομπάζουμε για άλλα πράγματα, να μην είμαστε υπερήφανοι. Είμαστε πολύ υπερήφανοι. Γιατί ένας ελάχιστος λαός σε πληθυσμό βρέθηκε απέναντι σε αυτή την ιστορία. Πηγαίνετε εσείς να πείτε σε ένα γίγαντα που έρχεται πάνω σας αυτή τη στιγμή και να του πείτε όχι, δεν κάνω πιο δίπλα. Να το φανταστεί μόνο ο κόσμος τι σήμαινε ένα όχι. Ενός τρελού, ενός λαού, ένα όχι. Το λέω και ανατριχιάζω. Πού? Από τότε που είμαστε με ένα τεράστιο ναι, μόνο που μας παίρνουν τηλέφωνο. Μας παίρνουν τηλέφωνο και λένε ναι, τι θέλετε. Το ναι σε όλα έγινε πριν. Ανέκδοτο. Έτσι, μπράβο. Κάποτε είπαμε σε γίγαντες χωρίς μία πιθανότητα νίκης. Ούτε στα ζάρια να παίζαμε με μία πιθανότητα, ούτε στο καζίνο να παίζαμε. Το στοίχημα μας έδινε μηδέν. Δεν μας έδινε πιθανότητες, δεν μας είχε μέσα. Και όμως εμείς είπαμε όχι. Να μην είμαστε υπερήφανοι. Να μην είναι τα παιδιά να τρέξουν, να παρελάσουν. Θα έπρεπε να τρέχουν. Όχι να κρύβονται. Αυτό θα έπρεπε να το έχουμε κάνει εμείς. Και να συμπληρώσω, Δήμαρχε και Βασίλη, και σε όλους εσάς που μας ακούτε και μας βλέπετε, ότι αν τελικά το σχολείο δεν είναι σε θέση να μεταδώσει όλη αυτή την ιστορία μας, ας το κάνουμε εμείς από τα σπίτια μας. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι καθόλου έτσι, πάρα πολύ σωστά. Mm? Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια. Παρελάζουμε λοιπόν αύριο με δόξα και τιμή. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά σε όλους. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση, μαζί. Για την επικαιρότητα, μαζί. Για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο Μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις. Τα σχόλια, όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί.